σοβαρά ήμουνα στη ρόδα του Πούλμαν. Για να σου δείξω. Χαμήλωσε και βάλε σύνθημα. Βάλε σύνθημα! Βάλε! Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Πρωταθλητής Ελλάδος 2019. ΠΑΟΚ. Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Πρωταθλητής Ελλάδος 2019. ΠΑΟΚ. Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Πανάξιος. Αρχηγάτος και αρχιδάτος. Πρωταθλητής Ελλάδος 2019. Πρωταθλητής και φέτος. Και φέτος. Έχω σωτήρι δασκαλάκι πίσω από την κονσόλα. Θα κάψουμε τα ποτασιόμετρα. Θα κάψουμε τη γαμημένη την κονσόλα. Θα τα κάψουμε όλα. Τι μεθύσι. Τι τσουνάμι χαράς. Γέμισε συναισθήματα. Η καρδιά μας, η ψυχή μας, το μυαλό μας γεμίσαμε. Ποια κινητά ρε. Υπάρχει πιο άχαστος, πιο παντοτινός, σκληρός δίσκος από το μυαλό, από την καρδιά, από την ψυχή. Ένα κλικ κάνει ο μικρός και μου σβήνει 682 φωτογραφίες. Πάρτες πίσω μου μπορείς. Όχι, πάρτες πίσω. Πέφτει το νερό πάνω στο κινητό. Χραπ! Γεια σας! Οι φωτογραφίες. Ενώ αυτό εδώ μέσα στην κλάβα, πόσες εκατομμύρια στιγμές μπορεί να αποθηκεύσει. Και χθες πόσες εικόνες πήρατε μαζί σας μέχρι να μας πάνε τέσσερις και να μας ψάλουν, μέχρι να μας πάνε και να δούμε τα θυμαράκια ανάποδα. Σου μου σου λέμε, ζήστε τη στιγμή, είναι αυτό που σας λέμε εδώ και χρόνια. Εχθές ήρθε η κορύφωση του σου μου σου. Δεν έχω χαρτί, δεν έχω σκαλέτα, δεν έχω τίποτα, έχω όμως πάρει το πρωτάθλημα. Μάθετε το λέει, πρέπει να το μάθουν όλοι. Πόσοι χθες δεν ανοίξαν τηλεοράσεις, φύγαν από τα σπίτια τους. Γύρισαν στη γυναίκα τους και είπαν δεν πάμε καμιά βόλτα να φάμε τίποτα. Πόσοι. Έχω πάρα πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό μου. Έχω πάρα πολλά πράγματα που θέλω να σας πω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να τα πω σήμερα. Ελπίζω και αύριο να έχουμε την υγειά μας και να τα μόνουμε. Απλά όταν ξεκίνησε όλο αυτό με το ζου μου σου, μία τέτοια εκπομπή φανταζόμουν κάποια στιγμή. Όταν όλοι λέγανε ρε τρελέ, το πιστεύεις? Το πιστεύω. Το ταξε. Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος το είπε, θα φέρω τη χαρά στην Τούμπα. Και δεν εννοούσε τη χαραβέρα. Και βέβαια όλο αυτό το ζήσατε χθες, το ρουφήξατε. Όλο αυτό. Ακούστε το, ακούστε το. Μία για μια ζωή. Πάω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά δικέφαλο ετέ. Χρόνια πολλά θα δαρίου βαμ ράντα, σε το δαρίου βαμ σλόβα. Σας δίνω το λόγο μου, θα σας χαρίσω τη χαρά. Λόγο παντίτσα, κατορνίκα δεν είναι το πράσινο της Λάβα να δείτε. Σας δίνω το λόγο του πόντι, ο οποίος δεν πετάει ποτέ τα λόγια. Για πριν σου ράντα στην Τούμπα. Θα φέρω τη χαρά στην Τούμπα. Έτσι το κάνουμε σαν ονίκη. Δεν ξέρω πόσοι ακούτε σήμερα, αν δεν ακούτε τώρα, γιατί μέχρι τις 2.30-3 και ο κόσμος ήταν ακόμα στο Λευκό Πύργο, μέσα στην Παραζάλη, μέσα στην Παράνοια. Έχω τόσα πράγματα να πω. Προσπαθώ να τα βάλω σε μια τάξη, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Ένα βέβαιο είναι αυτό. Σπάσε αγόρι μου, σπάσε ό,τι έχεις δασκαλάξει, άλλαξε μέρες με κιόση, γιατί ήθελε να είναι σήμερα. Δίνουμε σήμερα Samsung J3 κινητάρα 150 ευρώ, ένα μαραφέτη καταπληκτικό, ένα
εργαλείο υπέροχο από τον κολοσσό, από την τεράστια εταιρεία που λέγεται Samsung και είναι πολύ μπροστά από όλους. Μα θέλετε σε κινητά, μα θέλετε σε τηλεοράσεις, μα θέλετε σε τάμπλετ, μα θέλετε σε ψυγεία, σε πλυντήρια. Η Samsung πρωταθλητής και η Samsung στο είδος της. Ζηλεύουν οι άλλοι που δεν μπορούν να είναι Samsung ή θέλουν να γίνουν σαν τη Samsung. Οχ, αδερφέ μου Χρήστο Τσίκο, αδερφέ μου, μπήκες βγήκες στο αεροπλάνο. Οχ, ήρθαν τα παιδιά μόνο και μόνο, μόνο και μόνο για το μάτς και φύγανε. Λοιπόν, ήρθαμε, το πήραμε και φεύγουμε. Έτσι. Δεν σε χάνουμε με τίποτα, αν και αεπνιζού μου σου. Λιάνα μου, Λιάνα μου. Προσπαθώ να πω τα δώρα καταρχήν. Γιατί σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από τη Samsung που δίνει ένα καταπληκτικό κινητό J3 στην Electronet Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, παντοτινός χορηγός που δίνει και σήμερα υπερατού δωράκλα, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, έχουμε καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Μανολόπουλος. Αδερφέ μου Μανόλο, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά από τον Μανολόπουλο. Και τρία κυβότια κρασιά από τα Αμπελόης ο Βαγγέλης. Γεια σου Βαγγέλη μου, εκλεκτά και υπέροχα κρασιά. Υπέροχα. Βάλε ύμνους, βάλε παρίδιδες, βάλε σαν του πάω την ομάδα, βάλε λαό, βάλε ό,τι θέλεις φίλε, βάλε τα κλάματα. Υπάρχει κάποιος χθες που δεν γέμισε πέρα από την ψυχή του και την καρδιά του και τα μάτια του? Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς που δεν λύγησαν πέρσι, που δεν σκιάχτηκαν, που δεν λιποψύχησαν, που δεν έφυγαν στη δύσκολη στιγμή, που κανένας από εσάς δεν έγινε ρήψασπης. Κανένας δεν έγινε ρήψασπης. Κανένας δεν πέταξε την ασπίδα του να σκιαχτεί απέναντι στον εχθρό, απέναντι στον ενωμένο εχθρό που ήρθε και του έκλεψε το πρωτάθλημα. Κανένας. Γι' αυτό χθες ήταν τόσο γλυκό το νέκταρ και το ήπιαμε μέχρι τελευταία σταγόνα. Μια στιγμή στον χρόνο που θα την πάρουμε μαζί μας, ανεξίτηλα. Είναι από αυτά που δεν τα ξεχνάς ποτέ. Κι αν τότε, το 76, δεν υπήρχαν κινητά, αν τότε, το 85, επίσης δεν υπήρχαν κινητά, χθες αυτό το μικρό μαραφετάκι, αυτός ο διαολάκος έχει και τα καλά του. Αποτυπώθηκαν και θα τα κουβαλάμε μαζί μας και θα τα δείχνουμε αύριο μεθαύριο στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Όπως ρωτάμε εμείς τώρα, πώς ήταν μπαμπά το 76, τι έγινε τότε, τι είχε γίνει παιδί μου, αυτό και αυτό και αυτό. Μπαμπά, τι έγινε το 85, αυτό αυτό. Τώρα, σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα λοιπόν, δεν υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί κανένας άλλος δεν κατάφερε κόντρα σε όλους και σε όλα. Κόντρα σε όλα και σε όλους να πάρει αυτό το τόσο αρχηγάτο πρωτάθλημα. Κόντρα σε κατεστημένα 30ετίας, 40ετίας, κόντρα σε μίντια, σε πολιτικές καταστάσεις, σε σημασμένους, σε εγκληματίες, σε λαμόγια, σε κόντρα, σε ΜΜΕ, κόντρα σε μοσχοπληρωμένους, σε καλό, κακομαθημένους, κόντρα σε όλους και σε όλα. Κόντρα σε διαιτησίες, κόντρα σε επιτροπές, κόντρα σε κύβδηλους, σε ψεύτικους. Γι' αυτό ο κόσμος χθες τρελάθηκε από τη χαρά του. Και περιέγραψα και στον αέρα που βγήκα, γιατί είχαμε τηλεφωνικές, ο Λίμπερο ήταν δίπλα στο μεγάλο γεγονός από νωρίς το απόγευμα. Εκεί λοιπόν γύρω στις 2 και
Τέταρτο, είμαι στο Λευκό Πύργο μπροστά ακριβώς και βλέπω μία συγκλονιστική στιγμή. Παππούς, γιος, εγγονός, αποκαμωμένοι, γιατί το όλο αυτό έχει ξεκινήσει, εγώ πήγα στο γήπεδο 4 παρατέταρτο. Λοιπόν, είχε περάσει ένα δεκάωρο για αυτούς τους ανθρώπους, κοπιαστικό, πιθανόν να είχαν έρθει και από μακριά, να είχαν οδηγήσει. Και βλέπω το εξής, βουρκωμένοι και οι τρεις, ο μικρός, ο εγγονός ακουμπισμένος στον ώμο του πατέρα του και ο πατέρας του ακουμπισμένος στο δικό του πατέρα. Τρεις γενιές ΠΑΟΚ μπροστά στο Λευκό Πύργο, δίπλα στο Πούλμαν. Να μην μπορούν να αρθρώσουν ούτε κουβέντα από τη χαρά τους. Να είναι εκεί, αποσβολωμένοι. Έξι μάτια γεμάτα. Έξι πλημμυρισμένα μάτια. Από τρεις γενιές αυτή τη σκηνή κράτησα. Κράτησα το κλάμα του Πέλκα. Γιατί αυτός που νιώθει δεν μπορεί να κρατηθεί. Τέλος. Τι επαγγελματίας και πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές. Επαγγελματίας. Να βράσω. Δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Είναι το, εκείνη τη στιγμή είναι το 13χρονο που με τη χαρά του πιτσιρικά μπαίνει για πρώτη φορά να φορέσει τη φανέλα και ονειρεύεται ότι κάποια στιγμή θα είμαι εγώ εκεί για να υλοποιήσω το όνειρο εκατομμυρίων ανθρώπων. Κι ας μην ήταν καλός φέτος. Έτσι το κάνουμε στη Σαλονίκη. Μια υπέροχη εκδήλωση. Μπράβο σε αυτούς που την εμπνεύστηκαν. Να πούμε ότι είχε και λίγο... Λιγάκι από την εκπομπή μέσα. Αυτό ήταν το ένα σημείο. Δεν προσπαθούμε να... ούτε να σφετηριστούμε κάτι, ούτε... δεν προσπαθούμε. Αλλά όταν ακούσαμε το χαλί μας στην ώρα της εκδήλωσης, γύρισαν και πολλά κεφάλια. Μια χαρά την σταθήκαμε παραπάνω. Όταν νιώσαμε ότι παίξαμε το δικό μας μικρό ρόλο στο να γίνει αυτό που πρότεινε ο ακροατής, επίσης δεν προσπαθώ να σφετεριστώ κάτι ή να το πιστωθώ εγώ. Αλλά όταν είδαμε να δηλώνεται στο φύλλο αγώνα ο Αντρέ, όταν είδαμε να μπαίνει στις καθυστερήσεις σαν αλλαγή, νιώσαμε ότι βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι. Όταν είδαμε τις συνδέσεις με τη Μελβούρνη, με τη Γερμανία, με τη Νέα Υόρκη, νιώσαμε ότι αυτό είναι. Αυτό. Όταν είδαμε το Γιαννάκη, που είναι αυτός ο πιο αγνός, από εκεί ξεκίνησε η εκδήλωση. Ο πιο αγνός, ο πιο απλός, ο πιο καθαρός ο παδός μας. Και έτσι, μια καταπληκτική εκδήλωση. Γιατί? Γιατί δεν είχε τίποτα το... δεν κατέβηκαν τίποτα περίεργοι από τον ουρανό. Δεν είχε τίποτα πέρα από την εξέδρα που στήθηκε, υπερβολές ή τίποτα κραυγαλαία πράγματα, καμιά ασίδωτη επίδειξη πλούτου, τίποτα από όλα αυτά. Είχε αυτό που αποτελεί τον πυρήνα του Πανθεσσαλονίκιου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών. Το πάρα πολύ δυνατό συνέστημα, που χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρχει ΠΑΟΚ. Όσο και αν προχωρήσουμε στο διάβα των χρόνων, όσο κι αν μπει η τεχνολογία μέσα, είδατε, μια τεράστια οθόνη και βλέπαμε γύρω-γύρω στη βάση της, θυμηθείτε παλιά, μια απλή ξύλινη εξέδρα και τώρα στη βάση της βλέπαμε τι γίνεται μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό τον μουρλό το Βαρέλα που μου το λέγανε ότι είναι ο πιο πορωμένος από όλους να κοπανάει τους φοριαμούς, να κοπανάει τα ντουλάπια και τα τραπέζια και να λέει 35 fucking years! 35 fucking years! Πάμε να το πάμε. Ο πιο πορωμένος από όλους. Μια εκδήλωση λοιπόν με πολύ σεβασμό. Κυρίως για αυτούς που έφυγαν. Κυρίως για τα παιδιά που δεν πρόλαβαν. Γιατί χθες το ξαναλέω, το είπα και την Παρασκευή. Μέσα στην απόλυτη παραζάλη. Μέσα στο τρελό μεθύσι. Μέσα στο πιώμα του παοκτσίδικου νέκταρ. Δεν μπορώ να μην πάω τη σκέψη μου σε αυτούς που δεν ήταν εκεί για να το ζήσουν. Αν και πάνω στον παράδεισο, αν και πάνω στο σούφο παραδείσου, τα έχουν κάνει, ξέρετε τι το λέει το σύνθημα. Πυρσούς,
και χαμός. Σύστηκε χθες γη και ουρανός για τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτων. Και έτσι, το ζήσαμε. Το ζήσαμε όλο αυτό. Θέλω να σας πω, τίποτα δεν τελείωσε εχθές. Εχθές ήταν μόνο η αρχή. Όσοι ευελπιστούν, γιατί οι αντίπαλοι και οι εχθροί, λυσσασμένοι από την κακία τους, δεν μπορούν να χωνέψουν αυτό που έγινε χθες. Δεν μπορούν επίσης να χωνέψουν πόσο καθαρό είναι αυτό, ασχέτως τι προσπαθούν να βγάλουν. Γελάει ο κόσμος μαζί τους. Ξέρετε γιατί ανησυχούν? Γιατί νιώθουν ότι ήρθε η ώρα του ΠΑΟΚ. Γιατί νιώθουν ότι αυτό δεν είναι περιστασιακό. Δεν είναι μία φωτοβολίδα. Δεν είναι ένα πυροτέχνημα στον αέρα. Είναι τα θεμέλια που τσιμεντώνουν ένα ψηλό κτίριο, το οποίο θα σηκωθεί όχι για να κάνει τον γκαμπόσο στους άλλους, όχι για να κάνει επίδειξη με αλαζονία ή έπαρση. Είδατε χθες, αυτοί είμαστε. Αυτοί που κλαίγαμε μόλις έδειξε τα παιδιά, που κλαίγαμε μόλις έδειξε τον Πικιλίδη, τον Κατσούρη, τον Άσο, όλα τα παιδιά που έφυγαν πρόωρα, που κλαίγαμε όταν είδαμε τον Ιβάν, γιατί μπήκε αυτός ο άνθρωπος την ώρα που έλεγε ήπια το ακριβότερο τσάι, εκείνο το σημείο, που κλαίγαμε όταν είδαμε τις σκηνές μέσα από τα αποδυτήρια να αγκαλιάζουν την παίξη σε μια οικογένεια, και που βλέπαμε τις γιαγιάδες να τις έχουν από το χέρι χθες και να τις ανεβάζουν. Κοιτιόμασταν μεταξύ μας. Πόσους πηγαίναν παλιά για να ψηφίσουν? Σηκωτούς πήγαν κάποιους ανθρώπους. Σηκωτούς, το καταλαβαίνετε. Και τους πήγαν για να το ζήσουν αυτό. Γιατί πέρασαν πάρα πολλά. Και αυτοί και οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, και δεν με ενδιαφέρει αν είναι 20 τα γενέθλια, αν είναι 12, τι σημασία έχει. Βρήκαμε ένα ακόμα έτσι μικρό τερτυπάκι για να κάνουμε χαβαλέ μεταξύ μας. Αλλά όταν αυτοί, μια χούφτα άνθρωποι, ξεριζωμένοι και γεμάτοι πόνο σε κάθε σημείο του κορμιού τους, και σωματικό πόνο από την ταλαιπωρία και ψυχικό, που γύρισαν πίσω από τον νόμο τους και είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, είδαν τα σχολεία τους να καίγονται, είδαν τις γειτονιές τους να βεβηλώνονται, είδαν τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, άφησαν πίσω τα πάντα. Όταν αυτοί λοιπόν βρήκαν το κουράγιο και ήρθαν να χτίσουν τη ζωή τους από την αρχή, έφτιαξαν αυτό το σύλλογο. Και όχι, δεν είναι ένα ακόμα πρωτάθλημα. 40 δικά σας, ένα δικό μας, τους λέμε εμείς. Αυτοί λοιπόν που βάλαν τις βάσεις, αυτοί που φτιάξαν αυτό το τεράστιο σύλλογο, αυτοί που ήρθαν και δεν πρόλαβαν να το ζήσουν. Του Λάρα μου, δεν μπορούσε να κάνεις λίγους μήνες υπομονή αφού ήθελες τόσο πολύ να φύγεις βιαστικά? Κλάτς χλούτς. Και ο Κοτσίδας ήταν εκεί. Άρε Πρίγιοβιτς. Βρε, αγοράζεται αυτό που έζησε χθες πάνω στο πούλμαν? Αγοράζεται, βρε, αυτό το μεθύσι, αυτή η τρέλα που άκουσε το όνομά σου πάλι στην Τούμπα? Πήρες λίγο τζούρα, γιατί εκεί που πήγες είσαι θαμμένος. Συναισθηματικά, ψυχολογικά, ναι, έχεις γίνει πλούσιος, γιατί εδώ θα ήσουν φτωχός. Φτωχός είσαι από συναισθήματα εκεί. Βγαίνει ο κάθε σεντόνιας, ο κάθε πέδιλος και σε κράζει επειδή έχει πετρελοπηγή. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Το κλάμα λοιπόν του Πέλκα ήταν το κλάμα όλων μας. Ήταν το κλάμα ενός παίκτη που ξεκίνησε από τα μικρά του, από τα γενοφάσια του, και έφτασε σε αυτό το σημείο. Είδε στιγμή, και δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό, και ξαναλέω μπράβο στον Καραβασίλη, τον ακροατή που το πρότεινε, και εμείς το είπαμε εκεί που έπρεπε για να γίνει πράξη. Όταν μπήκε ο Βιερίνια, σκέφτηκα ότι ναι, θα βίωνε την αποθέωση αν δεν είχε τραυματιστεί, αλλά νομίζω ότι δεν θα ζούσε αυτό που έζησε χθες. Δεν θα το ζούσε σε τόσο μεγάλο βαθμό.
γιατί είχε για μία ακόμα φορά το σύνθημά μας, η φωνή μας, είχε πόνο μέσα για τον Αντρέ, το σύνθημα. Γιατί ήτανε η στιγμή η δυσάρεστη λίγο πριν το τέλος. Ήταν η μουτζούρα που μας χάλασε το κέφι αυτός ο βαρύς τραυματισμός. Και βιώνει αυτό ο Αντρέ. Και πού να το βρεις αυτό? Πού να το βρεις? Ήξερα αυτός γιατί έλεγε, εγώ θα πάω εκεί που με αγαπάνε. Να πας πού? Στην Ουέλβα, στην Μπόχουμ, στην Ντάρμστατ, στην Ντουίσμπουργκ, στη Μάιντς, στην Εξτρεμαδούρα, στην Μπράγκα. Δεν θα είχε χώρο σε μια τέτοια ομάδα. Άνετα! Άνετα και με πολλά λεφτά. Αυτός ήξερε όμως. Αυτός γνώριζε που θα γυρίσει. Αυτός έστειλε ψεύτικες ακτίνες στα ντουγάνια της Βόλφσμπουργκ. Για να πει με τραυματίες και πρέπει να μείνω στη Θεσσαλονίκη. Και όταν έλεγε να μείνω, το εννοούσε με όλες τις έννοιες να μείνω στη Θεσσαλονίκη. Ζήστε το όλο αυτό, παιδιά. Ζήστε το. Ζήστε το. Γιατί? Γιατί σου μουσούρε γαμώτο. ΠΑΟΚ πρωταθλητής Ελλάδος. ΠΑΟΚ πρωταθλητής Ελλάδος. ΠΑΟΚ πρωταθλητής Ελλάδος. Πανάξιος. Ρε Πασχαλάκη. Ρε Γιγαντά. Νομίζω. Εντάξει, αφού έχουμε φωνή σήμερα. Πώς γουστάρω τους τρελούς. Δηλαδή τον μουρλό, τον νιώθω και συνάδελφο, ρε παιδί μου. Είναι σαν εγώ να είμαι αρτοποιός και είναι και ο άλλος πια η ψωμιά. Είναι σαν είμαι οδηγός Νταλίκας και συναντάω και έναν άλλο οδηγό Νταλίκα. Τον τρελό, τον μυρίζω μακριά. Αυτός εδώ δεν είναι καλά, ρε παιδί μου. Έστησε ολόκληρη ιστορία. Έβαλε τη μουσική από το Σούπερμαν. Φόρεσε από μέσα την μπλούζα με το Σίγμα. Που το Σίγμα δεν σημαίνει Σούπερμαν. Σωραίος! Είσαι ο βασικός τερματοφύλακας. Γονάτισε, έκανε ολόκληρο σκηνικό. Στο The Pullman, στο Λευκό Πύργο, θεωρώ ότι είχε πιστέψει ότι πραγματικά θα πετάξει. Πραγματικά. Οφείλω κάτι. Σήμερα αποκαλύπτεται η δικλίδα για την Ποφίλιου. Έχασα ένα στοίχημα, δεν το έχασα. Τι είχα πει λοιπόν? Είχα πει, πρώτον, θα παίζω Ποφίλιου στην εκπομπή για μία εβδομάδα. Σωστά, σωστά. Είχα πει ότι δεν θα βάλω Ποφίλιου στα διαλύματα. Σωστά. Ότι ούτε σε άλλες εκπομπές. Ότι δεν θα βάλω Ποφίλιου στην άδειά μου. Ότι δεν θα βάλω Ποφίλιου τη Σαββατοκύριακα. Ότι δεν προσμετράω τα γκολ τα ακυρωθέντα του Τσούμπα. Ότι δεν θα βάλω τα γκολ που πέτυχε στο κύπελο. Ότι δεν θα βάλω Ποφίλιου και θα βάλω άλλη μουσική από πάνω να τον καλύπτει. Κανα Δημάκη, κανα δικό μας. Να πούμε κανα Μπατί και έτσι. Ότι δεν θα βάλω Ποφίλιου, μία η οποία είναι στα πανηγύρια και είναι συνεπωνυμία από όλα αυτά. Και ψάχνατε όλο αυτό τον καιρό. Τι θα κάνω λοιπόν και ποια είναι η δικλίδα? Εγώ σήμερα υλοποιώ το στοίχημά μου. Είπα θα βάζω Ποφίλιου κάθε μέρα αυτή τη βδομάδα. Πάμε. Και λευκή ζωή μου. Αυτό. Δεν είπα ότι θα βάζω ολόκληρα τα κομμάτια. Είπα μόνο η Αθηνά και ο Γιάννης και ένας ακόμα που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Το σκέφτηκαν. Ρε κουφάλα, μήπως θα βάζεις, λέει, μήπως θα βάζεις ίσα ίσα ένα τσικ. Όπα. Έβαλα Ποφίλιου. Υλοποιώ το στοίχημα το χαμένο. Έβαλα, την ακούσατε? Είναι σε άλλη εκπομπή. Ξαναέβαλα κιόλας. Είπα ποτέ ότι θα παίζουν ολόκληρα τα κομμάτια? Είστε σοβαροί? Υπήρχε ποτέ περίπτωση? Θα πάθαινα να πούμε κατάθλιψη. Δεν μπορώ. Έλα ρε ΠΑΟΚ. Έλα ρε, τι στιγμές είναι αυτές που... Ρε εσείς πάτε καλά. Παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωτάλημα και εγώ να βάλω Ποφίλιου. Ψυχοπλάκωμα. Για άλλους είναι Ποφίλιου τώρα. Πασχαλάκης λοιπόν, γιατί ξαναγυρίζω, που και που εγώ θα βάζω το στοίχημά μου κανονικά, θα το έχεις φίλε κανονικά, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Αν πήγαινα σε ένα δικαστήριο, κύριε πρόεδρε, υποσχεθήκαμε ότι θα βάζουμε μια εβδομάδα Ποφίλιου. Τρεις μόνο.
Η Αθηνά πρώτη-πρώτη είπε: έχω την αίσθηση ότι δεν έχει πει ποτέ ότι θα παίζει, λέει, ολόκληρο το κομμάτι. Υδρότας που το είπε σε μήνυμα και όχι στο τηλέφωνο. Ζήστε την Παραζάλη, ένα υπέροχο Samsung J3 κληρώνουμε, καταπληκτικό τηλέφωνο 140-150 ευρώ η αξία του από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, πανέμορφα από τα οπτικά Μανολόπουλος και τρία κυβότια κρασιά, τρεις κυβωτιάρες κρασιά Αμπελόης εκλεκτά, πεντανόστιμα, υπέροχα. Θα πάμε σε διάλειμμα, μην ξεχνάτε Λάσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, 47-43-12, εκεί πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Ζήστε την Παραζάλη, ζήστε το όλο αυτό! Το και με το κρεμίζουμε σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζούμου σου λέμε, και πώς να πέσει βρε, δεν έπεσε στα δύσκολα, θα πέσει τώρα. Κρεμάμε βρεγμένα μπουφάν και καπαρτίνες με κινητά και τσιμεντόλιδους μέσα. Ανοίγουμε τρύπες στον πάγο, ζήστε το όλο αυτό. Και όπως είχαμε πει χθες, γιατί τη στιγμή που το έζησα αυτό που έλεγα όλο τον καιρό, που έλεγε και η γιαγιάκα, έχω γιαγιά μέση εβδομάδα, μα ξέρετε ήρθε η ώρα. Έλεγα ότι θέλω το πούλμαν από τη γωνία της Εγνατίας μέχρι το Λευκό Πύργο να κάνει ώρες. Και χθες έτσι πήγαινε. Άσε που είχε τόσο κόσμο γύρω γύρω που κάποια στιγμή νόμισε ότι, όπως στα καράτε που οι γκέισες δεν περπατάνε στα πόδια, σαν αερικό, ότι το είχε σηκώσει ο κόσμος στα χέρια του. Όπου φίλε οι κόρνες μυρίζουν προπάνιο. Μπορεί και να κοπώ στο anti-doping control στο τέλος. Άρα το ζήσαμε χθες. Και όταν είδα το πούλμαν το ξεσκέπαστο με τους παίκτες, μπροστά ήταν ο Πέλκας, μπροστά ήταν ο Αντρέ, μπροστά ο Ιβάν, Ιβάν Σαββίδη, Γιάννη Σαββίδη, σε ευχαριστούμε που υλοποιείς μέχρι κεραίας, μέχρι υποδιαστολής, μέχρι κόμματος τις υποσχέσεις που μας έδωσες. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας δώσατε αυτή τη χαρά. Ευχαριστούμε. Θα πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε. Θα ανοίξουμε γραμμές. Ζήστε το όλο αυτό. Πιείτε το νέκταρ της ευτυχίας. Πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Πάρα πολύ. Με κόσμο από κάθε άκρη της γης. Από κάθε άκρη της γης που ήρθε χθες. Και αν χθες το γήπεδο είχε 150.000 χωρητικότητα, πάλι θα μέναν έξω κάποιοι. Επίσης ο κόσμος που συγκρατήθηκε όσο στο μέτρο του δυνατού και δεν μπουκάρισε μέσα, και αυτό σημαντική στιγμή. Και αυτό σημαντική στιγμή, ότι έδειξε ότι μεγαλώνει μαζί με την ομάδα. Το να μπουκάρει και να τα γκρεμίσει όλα, δεν. Να πω την αμαρτία μου. Ένα τόσο εδώ μικρό κομματάκι, χορταράκι, το πήρα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Αμαρτία ομολογουμένη, ουκέστη αμαρτία. Πάμε διάλειμμα. Να πω ότι χωρίς κλήρωση, όσοι θέλετε, διπλές προσκλήσεις για Regency Casino Θεσσαλονίκης. Την Μεγάλη Πέμπτη έχουμε τον αγώνα για το κύπελο. Μεγάλη Πέμπτη. Θα σας πω όταν έρθει η ώρα, θα σας πω όταν έρθει η στιγμή. Τη Μεγάλη Πέμπτη είναι η revanche με τον Αστέρα Τρίπολης. Θα σας πω. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Χωρίς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν θα γυρίσω θα την πάρω. Όταν θα γυρίσεις και θα είσαι δυνατός, εδώ είμαστε. Έγινε. Είσαι λοιπόν ο πρώτος ακροατής που παίρνει ως πρωταθλητής Ελλάδος το πρώτο τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συγκλήρωση άμα θα μπούμε την πρόσκληση για το καζίνο από σήμερα, ισχύει. Βεβαίως. Θα τη δώσει στον φίλο μου τον Παύλο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό πλέον, παιδιά. Έγινε, εντάξει. Όχι, το χάσαμε μετά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Όποιος θέλει, παίρνει τηλέφωνο, όποιος θέλει μου λέει, αλλά το να δίνει ο ένας τον άλλον έτσι, άστο, δεν υπάρχει. Καλώς, εντάξει. Όποιος θέλει... Εντάξει, τα κρασιά τα θέλω, Σε βάζω σκληρός. Όποιος θέλει δίνει το όνομα. Εδώ είμαστε. Okay. Λοιπόν, χθες ήταν το κάτι άλλο. Έκλαψα, ειλικρινά πίστεψέ μου, έκλαιγα.
διότι λέω τόσα χρόνια, τόσες αδικίες, επιτέλους ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος μας έσωσε, όταν λέω μας έσωσε, μας έβγαλε το τέλμα που μας είχαν ρίξει οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι στα τόσα χρόνια. Γιώργο, μου, πότε είσαι γεννημένος? 8-5 του 45. Του 45. Δηλαδή εκεί, μετά από τα συντρίμια του πολέμου, ακριβώς, που η Ελλάδα προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της, και το λέω τώρα γιατί ο μπαμπάς μου είναι το 34 γεννημένος και τα έζησε τα χρόνια της κατοχής. Όταν έχεις λοιπόν βγει από τέτοια πράγματα στη ζωή σου, ξέρεις να εκτιμάς ακόμα περισσότερο ακριβώς την χαρά ενός τέτοιου συμβάντος. Λοιπόν, όσο για εσένα που πήρες το χορταράκι, να πάει να το ξαναβάλεις. Γιατί σήμερα είπε ο φίλος μας ο Μένιος, ναι, ότι το γήπεδο θα εξακολουθεί να υπάρχει. Έτσι είπαν, βεβαίως. Γιατί δεν είμαστε σίγουροι εάν θα δούμε. Άσε τι λένε. Εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Εάν θα δούμε σφραγισμένα. Ξαναλέω, μη φανταστείτε ότι πήρα κανένα κομμάτι. Γιατί είδα κάποιους είχαν βγάλει. Σε παρακαλώ, σε είδα. Είχε πάρει. Όλη τη μεγάλη περιοχή. Όλη τη μεγάλη περιοχή. Αγόρι μου. Και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Έξω από τη γραμμή του πλάγιο. Άσερα σε είδε και πήγε στο κέντρο, εκεί που γίνεται η σέντρα. Κάτω από την εξέδρα. Ακριβώς. Γιωργάρα μου. Έγινε, τα λέμε και αύριο. Σε φιλώ, σε φιλώ, σε φιλώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ξαναλέω, χωρίς κλήρωση, μου λέτε και σας βάζω για διπλές προσκλήσεις να δούμε στο Αμφιθέατρο Βεργίνα τη Μεγάλη Πέμπτη. 4 το απόγευμα είναι ο επαναληπτικός. Γιατί? Γιατί το νου σας, ρε μάλια. Αν νομίζετε ότι τελείωσε αυτό. Δεν τελείωσε. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Έτσι. Και το λέω και για το αίτητο με το Γιάννενο, γιατί θα είναι μεγάλο κρίμα, δηλαδή μέσα στην παραζάλη και μέσα στην τρέλα να γίνει καμιά κουτσουκέλα, αλλά και να πετάξουμε έξω την Τρίπολη, γιατί έχουμε, ειδικά με τη συγκεκριμένη ομάδα, ξέρουμε τι. Πάμε, πάμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, πάμε, καλημέρα! Κάερε στα περμητίζω λεβαντάς και σοπλικατόριο! Είναι φωνή αυτή! Είναι φωνή, έχεις κλείσει! Κάρε στα περμητήδο λεβαντάσκες πληκατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Γιού μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ουφάλα νεκροδάφτη, είσαι η σκόνη από τα παπούτσια μου. Είσαι η σκόνη από τα παπούτσια μου. Αυτό που έζησα και είδατε όλοι, αυτό που είδα κι εγώ, ποτέ δεν θα γίνει δικό σας. Μόνο δικό μας άνε, να το ξέρετε. Ποτέ δεν θα το ζήσετε κανένα σας. Εμείς η Μάου Μάου. Λοιπόν, εμείς η Μάου Μάου, όπως το λες. Όπως το εμείς η Μάου Μάου αυτό που ζήσαμε. Εγώ νόμιζα, Κωστή, ότι ποδοσφαιρικά ολοκληρώθηκα πριν 37 χρόνια. Πότε ήταν που απέκλεισα την ταμπλούχο Αγγλία στην Άρσεναλ. Δυστυχώς έπεσα πολύ έξω. Έχω πολλά ακόμα να ζήσω. Πολλά. Τώρα, πάρα βαστάτε εσείς οι μεγαλύτεροι. Βαστάτε εσείς οι μεγαλύτεροι. Να μπούμε στη Νέα Τούμπα και να δούμε και εκεί πράγματα. Βαστάτε. Βαστάτε. Γιάννη Σαββίδη, ευεργέτη μου, παιδί μου, πατέρα μου, αδερφέ μου, σε ευχαριστούμε για ό,τι μας προσφέρεις και θα προσφέρεις ακόμα. Και το παιχνίδι της Πέμπτης, να ξέρεις, 4 ώρα γίνεται πες στον κόσμο, να ξέρει. Φιλιά πολλά, Παυλάρα, φιλιά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, μικρή, μεγάλη, μες στην παραζάλη γίνεται την καρτσιλά μας. Ζήστε τις στιγμές αυτές, ζήστε τις. Πάρτε δύναμη, δεν λύνονται τα άλλα προβλήματα. Οικονομικά, ψυχολογικά, εργασιακά, εθνικά, οτιδήποτε έχει ο καθένας. Αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα. Ζουμουσούμε τον Κωστή μέσα από αυτή την εκπομπή. Τη μισή μου τη χαρά, πολύ ευχαρίστω τη δίνω στους συντριβανίσιους, στο Γιώργο που είναι λίγο πιο αργότερα να πω. Λίγο πιο μεγάλος. Και προσέξτε λίγο μια ιδιαιτερότητα. Ο συντριβανίσιος μου είναι μια 15 ετία περίπου μπροστά από μένα.
Εγώ είμαι μια δεκαπενταετία περίπου μπροστά από τον Τσατσαρό. Ο Τσατσαρός είναι μια δεκαετία μπροστά από το παιδί μου. Τι απολαμβάνω ρε φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μάλλον συγχαίρω την οικογένεια Σαββίδη με τον αρχηγό αυτής, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, Γιάννη, όπως θέλει, δεν ξέρω πώς θέλει να λέγεται, και να τον ευχαριστήσουμε για αυτά που μας δίνει και μπορούμε και μπαινοβγαίνουμε σε αυτό το μεγαθύριο που λέγεται ΠΑΟ και το δημιούργησε, το ξαναστήλωσε στα πόδια του αυτός ο άνθρωπος. Την αγάπη μου σε όλους. Γεια σου Μένιο. Και ειδικά φιλιά. Όσο πιο μακριά βρίσκονται. Φιλιά, αγαπούμε φιλιά. Όλους. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου Μένιο μου. Τι γλύκες είναι αυτές. Γεια μας. Γεια σου Μένιο. Γεια. Πάμε παρακάτω. Ζήστε το όλο αυτό. Γιατί είναι πανάξια αυτή η κατάκτηση. Αυτό είναι που το κάνει διαφορετικό. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι απέναντι και οι άλλοι. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Επίσης, ρε Ντέμι Νικολαίδη. Πέρσι η ΑΕΚ το πήρε, λέει, γιατί ήταν η πιο ομάδα. Άσε ρε φίλε. Φτάνει, αρκετά. Αρκετά ακούσαμε από εσάς. Και επίσης δεν γίνεται να είναι η Φιέστα στην κορύφωσή της στο Λευκό Πύργο και αυτοί να δείχνουν να πούμε Ορδαϊκό και Αλμοπό Αριδέας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν γίνεται αυτό. Να μην υπάρχουν κάμερες επάνω στην ταράτσα, στο θέατρο, στο κρατικό, δίπλα απέναντι στον κινηματογράφο, στις ταράτσες και να τραβάνε. Δεν γίνεται. Να δείχνει οτιδήποτε άλλο το Open. Δεν γίνεται. Έτσι απλά. Δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Βαρεθήκαμε τόσα χρόνια να βλέπουμε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Τέλος. Αυτή είναι η στιγμή του ΠΑΟΚ. Και δεν έπρεπε να υπάρχει καμία άλλη σύνδεση. Εκεί ήμασταν εμείς. Μέχρι το πρωί. Δυο κάμερες είναι. Βγάτω να το δει ο κόσμος που είναι μακριά. Γιατί να μην το ζήσει αυτό το πράγμα στο Λευκό Πύργο. Γιατί να είναι μόνο ένα στιγμιότυπο στις αθλητικές ειδήσεις. Δεν μπορεί να παίζει το οτιδήποτε άλλο, πρόεδρε, το κανάλι. Εκείνη τη στιγμή. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας, Αλτός Μουσάκη. Καλώς το Δουβού. Να έχει 2014. Αγόρι μου. Κωστή, το ΠΑΟΚ όταν το κάνω τον αναγραμματισμό, τι λέμε το πού. Περηφάνεια. Ναι. Περηφάνεια. Έτσι. Αυτό είναι δικαίωση. Ζούμε μεγάλες στιγμές πραγματικά. Συγχαρητήρια στους παίκτες. Συγχαρητήρια στον προπονητή. Συγχαρητήρια σε όλα τα επιτελεία. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο. Και πριν τελειώσω, χτες που κάνει δήλωση και λέει μια φράση του Περικλή, ποιανού είπε. Περικλή, πέμπτος αιώνας. Ναι. Αθηναίοι να είστε πιο... Ναι, ναι. Ναι, λέει εκείνη τη λέξη στα ρώσικα, ο μεταφραστής ότι... λέει έξυπνη. Έξυπνη και του λέει, του λέει όχι αυτό. Γραμπράκα, λέει αυτό. Όχι έτσι, σωστά του λέει, ας πούμε, ναι λέει σωστό, μπράβο λέει αυτό. Θα ήθελα να δω τα χρώματα του μεταφραστή. Εκεί που ναι. Είσαι ο μεταφραστής στην πιο σημαντική στιγμή από τότε όχι. Που ήρθε, κάνεις λάθος. Τέλος πάντων, το παραβλέπω τώρα αυτό απλά. Ξέρετε ότι εκεί φάνηκε ότι όχι απλά μιλάει, όχι απλά καταλαβαίνει τα πάντα. Τα πάντα, έτσι. Δηλαδή, για πρόσεξε. Μερικούς, πρόσεξε τι διαφορά μικρή έχει το έξυπνη από το μυαλωμένη. Είναι τόσο καλά τα ελληνικά του που κατάλαβε τη διαφορά στη μετάφραση. Άλλο έξυπνος είναι κάποιος που μπορεί να είναι έξυπνος. Και όχι μόνο το κατάλαβε, ήταν τόσο σίγουρος γι' αυτό. Ακριβώς. Που επέμενε ότι δεν το έκανε σωστά, πες το όπως το λέω. Και κάνει τριπλό άξελ. Ο μεταφραστής λοιπόν, και βρίσκει στο 92 τη σωστή μετάφραση. Έτσι, και ακριβώς. Σώζει τον εαυτό του. Συγχαρητήρια στον κόσμο. Γόρι μου. Συγχαρητήρια γιατί οι Μάο Μάο από πέρσι με ΑΕΚ Ολυμπιακό δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά όπως λέει και η Νανά από το Leader Site, από σήμερα τέλος το Μάο Μάο. Γα Μάο! Μάο θα μας λένε. Καλημέρα πρωταθλητή μου. Για πες μας τρίτο δεσμίδια όπου βγαίνει αυτό και δεν είναι βρισκιά. Γαμαίο γαμό. Έρχομαι εις γάμου κοινωνία. Άρα το σήκωσέ το γαμημένο. Δεν είναι βρισκιά. Όπως λέμε γάμος. Υπάρχει αυτό και στη βίβλο. Ο τάδε αυτός, η τάδε και τα λοιπά. Είναι από το γαμαίο γαμό. Δεν είναι βρισκιά. Αυτό ήθελα να πω. Όπως λέει το σύνθημα, είμαστε πια πρωταθλητές, έρχονται άλλες εποχές. Άκουσες τι είπε ο Σαββίδης. Πώς δεν άκουσα. Είναι η αρχή. Η αρχή. Ζούμου σου, αδερφέ. Σε φιλό, σου. Σε φιλό. Καλημέρα, ζήστε το, καλημέρα, ζήστε το. Πάμε παρακάτω, πάμε. Καλημέρα. Έλα, Κωστέ μου. Καλώς το παιδί. Καλώς λοιπόν. Τη Βαλανιδωράχη, την τιμημένη.
Κωστή μου, ο τίτλος ο χθεσινός για τη Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη αξία, αλλά ο τίτλος που ζούμε εμείς στην επαρχία, ο τίτλος που είμαστε μακριά από αυτή την πόλη που λέγεται Θεσσαλονίκη, έχει τεράστια σημασία. Κωστή μου, με μεγάλη συγκίνηση ζήσαμε κι εμείς μακριά από την Θεσσαλονίκη αυτό το παραλήρημα, αυτό το πανηγύρι. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς μου τον Ιβάν Σαββίδη, εγώ δεν θα το πω ούτε Γιάννη, θα το πω έτσι όπως τον έχουν βαφτίσει τον άνθρωπο, Ιβάν Σαββίδη, για αυτά που έχει προσφέρει και αυτά που θα προσφέρει. Θέλω επίσης να πω κάτι. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό, αλλά ο ΠΑΟΚ μας το έχει πάρει. Παρά τα 57 μου χρόνια, δεν φτάνει. Τέλεια τα λες. Καλή σου μέρα. Γεια σου Βασίλη μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Πανηγυρίζουμε, Κωστή μου. Τρελά, τρελά πανηγυρίζουμε. Καλώς την. Νάντια, Νάντια. Γεια σου, Νάντια. Καλώς λοιπόν, ρώτησε αν κοιμηθήκαμε χθες. Όχι, μωρέ, δεν κοιμηθήκαμε. Μεθύσαμε από τη Νίκη και πανηγυρίσαμε τρελά όλη τη νύχτα. Και όταν είπαμε λίγο να κλείσουμε το μάτι, έστω για να πάμε στη δουλειά καμιά ώρα, στάθηκε αδύνατο, Κωστή. Έτσι είναι. Έτσι όπως το λες. Τον όποιος δεν πανηγύρισε χθες και κοιμήθηκε, να πάει να εξομολογηθεί. Αμαρτία μεγάλη. Αμαρτία μεγάλη, Κωστή μου. Αμαρτία μεγάλη. Τέλεια. Λοιπόν, βάλουμε και στην κλήρωση. Να σε βάλω και στην κλήρωση. 5-18, άντε να μιλήσουν κι άλλοι να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους. Για τα κρασιά, πολλά, για τα κρασιά και τα γυαλιά σας βάζω. Για το κινητό γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ένα φανταστικό κινητό Samsung J3 από την ηλεκτρονέτ Παμπουγκίδης Νικολαίδης. Καλημέρα σας. Ναι. Αλλά έχω και γυαλί από Μανολόπουλο υπέροχο και 3 κυβότια κρασιά Αμπελόης. Εκλεκτές ποικιλίες. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς την. Μισό λεπτό λίγο. Χαμήλωσε τα όλα. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Είμαι η Τασούλα από την Πτολεμαΐδα. Γεια σου ρε Τασούλα από την Πτολεμαΐδα. Καλώς το κορίτσι. Τι να πω. Τι να πω από αυτά που είδα χθες. Ήσουνα, ε. Ήμουνα λέει. Άστο. Δεν έχασα αγώνα. 3 αγώνες έχασα μες στην Τούμπα φέτος. Ναι. Δεν πειράζει. Κάποτε... Η ομάδα δεν έχασε κανέναν. Να σας πω κάτι. Όλους εκεί που ακούτε. Yeah. Όλοι οι παλιοί λένε ότι ήμουνα εγώ στο 85, ήμουνα στο κύπελο εκείνο. Yeah. Εγώ θα λέω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου ότι πήρα φωτιά τα μαλλιά μου. Το καταλαβαίνεις? Αχ, κύριε Γαϊτάνε, τι σας έκανα που λέγες στη διαφήμιση. Το ίδιο ακριβώς, Θεέ μου. Και ευτυχώς ήταν οι φίλοι μου όλοι γύρω και μου τα σβήσανε. Καίγεσαι για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε και δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Αυτό δεν με πειράζει. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Γυρίσαμε, δεν πήγαμε στο Λευκοπύργο γιατί το πρωί τώρα φεύγω για δουλειά. Μάλιστα. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν ξέρω τι να πω. Να είναι και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Και όλοι μας να είμαστε καλά να τα ζούμε. Όπως το λες. Να μας αγαπάει ο Ιβάν και ο Θεός πάνω απ' όλα. Αλλά και ο Ιβάν να μην φύγει. Τι να φύγει? Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τώρα που έζησε αυτό. Εδώ δεν έφυγε όταν του βάλανε τρικλοποδιές και του κλέψανε τα πρωταθλήματα και του βάλανε. Ήθελα πολύ να βγάλει ένα πιστόλι χθες. Πραγματικά ήθελα πάρα πολύ. Υπήρξε σύνδημα. Υπήρξε σύνδημα στο Λευκό Πύργο. Αλήθεια, πες το πολύ εδώ. Το πιστόλι, πρόεδρε. Γάτο πιστό. Αυτό τιμωρήθηκε. Τιμώρησε μάλλον τον εαυτό του περισσότερο, ναι, από κάθε επιτροπή, από κάθε, ναι, λαμόγιο, από κάθε δικαστή, από κάθε, έτσι, περίεργο, από κάθε ψευτοηθικό. Μπάνα, άντε, άντε μεγάλη εβδομάδα. Άστο. Απαναγία μου. Φιλιά πολλά, φιλιά. Λοιπόν, σας αγαπούμε όλους. Καλό Πάσχα να έχουμε. Να και καλά. Τα λέμε πότε. Θα τα πούμε. Μεγάλη Πέμπτη μπορούμε να τα πούμε. Μεγάλη Πέμπτη, εντάξει, θα δούμε έναν αγώνα. Μετά πάμε εκκλησία, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές μας πάντως. Έτσι, έτσι. Έβαλε χέρι σε αυτό. Και η Παναγιά. Έτσι, έτσι. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Καλό Πάσχα. Να είσαι καλά. Φιλιά στην Πτολεμαΐδα. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το σεραίο. Φιλέ, μόνο όσοι το ζήσαμε αυτό το πράγμα,
μπορούμε να το θυμόμαστε πραγματικά. Εγώ με το γιο μου αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, είναι από τις στιγμές μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού που δεν θα ξεχάσω ποτέ, που είναι η γεννήση των παιδιών μου. Αυτή η μεγάλη στιγμή, ο άνθρωπος που παντρεύεις, που κάνεις οικογένεια, δεν είναι στα 4-5 πράγματα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ακριβώς. Είναι ένα τέτοιο βράδυ. Μου λέει κάποιος θες, καλά λέει, δεν θα ξαναπάρουμε. Φυσικά θα ξαναπάρουμε. Αλλά το πρώτο και μάλιστα μετά από κλοπή, και με τέτοιο τρόπο, στην ουσία το δεύτερο, και κόντρα σε όλο το σύστημα, όλους αυτούς που λυσάξανε, είναι τόσο γλυκό το νέκταρ, είναι τέτοια η γκάβλα, δεν μπορώ, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, συγχωρέστε. Ο φόρος τιμής που απόδωσε αυτός ο σύλλογος, πιστεύω ότι ικανοποίησε και το πιο απαιτητικό οπαδό. Φυσικά. Δεν ξέχασε προς τιμή τους κανέναν, φίλε. Κανέναν από τα παιδιά. Ο φόρος τιμής είναι ένα σημαντικό πράγμα αν θέλεις να έχεις παρελθόν, παρόν και μέλλον, φίλε. Μπράβο, αυτοί που δικούν αυτή την ομάδα βλέπεις τι ποιότητα και τι ήθος βγάζουν σε σχέση με κάτι άλλα καρναβάλια. Εγώ χαίρομαι για τον ΠΑΟΚ που μεγαλώνει, ρε φίλε. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις κάθε μέρα ότι αυτή η ομάδα μεγαλώνει και βρήκε το μέγεθος που έχει η ομάδα, βρήκε το μέγεθος σε έναν πρόεδρο που τον αρμόζει για να το κάνει τεράστιο. Όχι μεγάλο, το κάνει τεράστιο. Σε αυτό πάνω που λες, είχε τόσο αξιοπρέπεια, ήταν τόσο λιτή όσο έπρεπε η εκδήλωση. Ναι, πανηγύρι, ναι, ξέφερνε χαρά, αλλά δεν είχε, φίλε, πράγματα μέσα που ξένησαν, που ήταν μια άσκοπη επίδειξη πλούτου. Ήταν τόσο, είχε τόσο συνέστημα, είχε τόσο ΠΑΟΚ μέσα, τόσο όσο με την αναφορά στους πρωταγωνιστές, στα παιδιά που έφυγαν, στις ομάδες που παρατάχτηκαν το 76 και το 85, η παραπομπή στο παρελθόν, στην ιστορία, στις αλυσμόνητες πατρίδες, σε αυτούς που έφεραν την ιδέα και την υλοποίησαν, σε όλο αυτό, όλο αυτό. Ακριβώς όπως έπρεπε. Και μετά στο Λευκό τον Πύργο, ρε φίλε, μπροστά στο λεωφορείο, όλοι μπροστά, όλοι τρελαμένοι, όλοι δηλαδή. Πασχαλάκης είναι η ναυαρχίδα της τρέλας, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Ο Πασχαλάκης, φίλε, είναι Ι5. Είναι αυτός που θα βάλει τα θεμέλια στο τρελοκομείο. Δεν υπάρχει, φίλε, με την πέρτα του. Δεν υπάρχει. Τι κάποια στιγμή λέω θα κάνει έτσι και θα πετάξει. Ένιωσε ότι πραγματικά μπορεί να πετάξει. Ναι, ρε φίλε. Κωστή, βάλε με σκληρό 283 και ξέρεις τι τυλικλίδα μου που τη φαντάστηκες που έχεις βάλει, από το ανέκδοτο που είχα πει. Το θυμάσαι, Όχι, για πες. Που πηγαίνει ένα σκυλί, βάζουμε ένα στοίχημα, λέει αυτά τις 10 τις κόμμες θα τις γαμπίπι, ψόπαρα λέει και τις 10. Α, ναι, πες το, γιατί είναι όντως. Ναι, λέει και τις 10, λέει, θα τις γαμπίπι, ψόπαρα, βρίσκουν 10, λέει, τα τσιαναριά, εκεί τα στείλουν στη σειρά, τα ξεβρακώνει, τη βάζει, και στις 10. Ίσα-ίσα λίγα χιλιοστά. Όχι, την έβαζε κανονικά, την έβαζε, την έβγαζε, όλοι κανονικά. Α, κανονικά. Ναι, εσύ τώρα λέει τις γαμπίπι, ναι, τις γαμπίπι, ψόπα, τις γαμπίπι, ναι. Εσύ άκουλα, δεις, λέει, εγώ θα του χάσω το στοίχημα, λέει, θα πάω πίσω στο καφενείο, θα κατεβάσει τα σόβρακα, θα στη βάλω, θα στη βγάλω και σε πάνε πίσω στο καφενείο, δεν θα σε κάνει την πλήρη. Γελιά, γελιά, αυτή ήταν η δικλίδα, παιδιά. Αυτή ήταν. Βάλε λίγο, όπως είπαμε. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα. Δεν χρειάζεται το θάρρος, το βρήκαμε εμείς. Έτσι είναι η δικλίδα. Ένα τσικ. Και αυτό είναι. Πάμε να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές. Όχι, πρέπει διάλειμμα. Διάλειμμα. Μην ξεχνάτε. Ψαραγορά Αιγαίων. Κορυφαία ψαραγορά στην πόλη. Πεντανόστιμα πράγματα. Και νηστίσιμα. Και καταπληκτικά τα δύο μαγαζιά. Και στο διοικητήριο. 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. 214.000 για το διοικητήριο. Μην ξεχνάτε ότι το κορυφαίο γλυκό στην πόλη, το κορυφαίο τσουρέκι, το πιο νόστιμο παγωτό, τα σοκολατένια αυγά που ονειρεύονται τα παιδιά σας και τα βαφτιστήρια σας και τα εγγόνια σας, στο Νικολαίδη, Αρτοζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και φυσικά, Παμπουκίδης Νικολαίδης, ηλεκτρονέτ, δίνουμε Σαμψουγκάρα υπερατού τηλέφωνο και σήμερα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα ρε Στράτο, έλα! Τι να κάνουν όλοι, να χορέψει, να κατακτήσει, να κερδίσει, να δικαιωθεί, να πάρει αυτό που του αξίζει και του αρμόζει. Είναι το μόνο που κλέβει ο ΠΑΟΚ, την παράσταση και τη βραδιά. Τίτλους όχι, πρωταθλήματα και κύπελα όχι. Οι μαγλαμάδες της ΚΕΔ, της ΕΠΟ, της Super League κτλ. Έτσι, βλέπετε ότι το τραγούδι είναι πολύ φιλοσοφημένο. Πάμε στις 5 γραμμές, περιμένουν, ζήστε το όλο αυτό. Μην ξεχνάτε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή υπέροχα πράγματα θα φάτε εκεί, καταπληκτικά. Εννοείται Λουκάς, αυτός είναι ο κορυφαίος, ο νούμερο 1 χαλβάς, με την γεύση των παππούδων,
από την Κωνσταντινούπολη και φοροπρόβλεψη, ο σχεδιασμός, το πλάνο σας για οτιδήποτε έχει να κάνει με την δήλωσή σας, με τα χρέη σας, με τα δάνειά σας, με το περιουσιολόγιο σας. Φοροπρόβλεψη Γιώργος Μουτσιάνας, Βενιζέλου 50 απέναντι από το παλαιό Δημαρχείο. Πάμε να μιλήσετε εσείς, ξαναλέω, κληρώνουμε καταπληκτικό κινητό Samsung J3, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545 26, ρε κουφάλα, λέει, αυτή ήταν η δικλίδα, παιδιά. Πολύ απλά, δεν είχα πει ότι θα παίζω ολόκληρα τα κομμάτια. Κινητό Samsung, γυαλί υπέροχο από το Μανολόπουλο, από το κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην πόλη, τρεις γενιές οπτικά, φανταστικό γυαλί, ακριβό. Υπέροχο, διζαϊνάτο, φυρμάτο από το Μανολόπουλο και κρασάρες, τρία κυβότια από τα Μπελόι σε εκλεκτή ποικιλία κρασιών σε γυάλινο μπουκάλι με γυάλινο πόμα, εκπληκτικό. Σε λίγες μέρες θα σας πω πού θα γίνει το πάρτι μας και ποια θα είναι η ημερομηνία. Εσείς μου γράφετε σήμερα, μπαίνετε και στην κλήρωση για το κινητό μέσα από τα μηνύματα, για τα άλλα και μέσα από το σταθερό και χωρίς κλήρωση, διπλές προσκλήσεις για να είμαστε την Πέμπτη, τη μεγάλη Πέμπτη, 4 ώρα το απόγευμα στο Βεργίνα για να δούμε Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Έχουμε μία δουλίτσα ακόμα, έχουμε μία εκκρεμότητα ακόμα. Έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια για να τελειώσει η χρονιά. Ένα στο Γιάννενο που πρέπει να τιμωρηθεί γιατί πήγε με τον αντίπαλο. Έτσι, λέω γενικά. Επίσης το μάτς με την Τρίπολη και ο τελικός με τη Χάρτινη. Γιατί στις δύο είναι συναπάντημα, είναι αρπαχτή. Στην τρίτη φορά είναι σχέση έρωτας. Γνωρίζουμε και τους γονείς. Ζητάμε και να γνωρίσουμε το συγγενολόι. Καλημέρα, ναι! Ζουμουσού λέμε! Παρακαλώ! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί! Καλώς τον. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Εδώ στις νορμάλ μέρες δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε γραμμή. Δώσε βρε, δώσε, δώσε. Έλα αγοράκι μου. Έλα αδερφέ μου. Έλα αδερφέ μου, έλα, έλα, έλα. Εδώ είμαστε, εδώ. Λοιπόν, πρώτον, συγχαρητήρια, είναι λίγες, είναι μικρή λέξη για αυτή την ομάδα. Χθες είχαμε βαφτίσια. Εχθές ο οργανισμός μεγάλωσε. Ναι, φίλε. Είχαμε βαφτίσια χθες. Ναι. Καταλάβεις ποιος είμαι. Μην μου πεις αυτό σε ένα μηδέν. Θα μπορούσα βέβαια. Με αναγκάζεις. Με αναγκάζεις. Με αναγκάζεις. Εκτός αυτοκινήτου και εκτός εθνικής οδού, autobahn, δεν σε γνωρίζω, Γιάννη. Να ξέρεις. Τι να κάνω, σήμερα δεν δουλεύω, φίλε. Καλά κάνεις. Κάνεις. Και εγώ σήμερα θα έπαιρνα ρεμπό κανονικά, αν ήταν μια άλλη δουλειά. Αλλά είναι αυτή και ήθελα να είμαι εδώ, δεν το χάναμε τίποτα. Λοιπόν, εχθές είχαμε βαφτίσια, ο οργανισμός διπλασιάστηκε, έτσι. Μόνο εγώ βάφτισα 10 Γερμανούς. Αυτά είναι, αδερφέ. Εχθές βάφτισα 10 Γερμανούς. Αυτά είναι. Έτσι, αυτά είναι. Καθόμασταν στην τηλεόραση και χαζεύανε τη φιέστα, χαζεύανε το πανηγύρι, χαζεύανε αυτό που γινόταν μέσα στο γήπεδο. Χαζεύανε. Επίτηδες, πήρα το κινητό και άρχισα να ψάχνω απονομές γενικώς. Πρωταθλημάτων, κυπέλων, Champions League, πουθενά μα πουθενά δεν βρήκα αντάξιο αυτού που είδαμε χθες. Πουθενά. Ακριβώς. Γιατί φίλε, είναι τόσο καθαρό, είναι τόσο αντρίκιο, είναι τόσο κρυστάλλινο, γιατί ήρθε μετά από πάρα πολύ ταλαιπωρία, ήρθε μετά από 34 χρόνια αδικίες, λαμογές, κλοπές, χίλια δυο. Γι' αυτό είχε τέτοια γλύκα χθες, γι' αυτό είχε τέτοια τρένα. Η FIFA και η UEFA των εκατομμυρίων, των δισεκατομμυρίων, δεν μπόρεσε στα τόσα χρόνια να κάνει μια αντάξια απονομή. Ξέρεις γιατί δεν μπόρεσε. Όπως η χθεσινή. Δεν μπόρεσε γιατί εχθές ήταν ο ΠΑΟΚ που έκανε. Έλειπε η προσμονή. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο. Ναι, είναι και η προσμονή. Αλλά είναι και τι αρχές έχει ο άλλος. Η FIFA και η UEFA που τα πάντα για αυτούς είναι το χρήμα και ήρθε εδώ ο Μιχαλάκης ο Πλατινί και είπε να το κάνετε όπως ο Ολυμπιακός. Τι να μας πει, για αρχές, για ιδανικά, για αλυσμόνη της πατρίδας. Πώς να κάνει ο Εσκιμός ένα πύργο από άμμο έξω από το Ιγκλού του, αφού δεν έχει άμμο. Πώς να κάνει η FIFA κάτι τέτοιο, κατάλαβες. Λοιπόν, Γιαννάρα μου, Ζουμουσού αδερφέ μου, Ζουμουσού, σε φιλώ, σε χαιρετώ. 2 Απριλίου, από εδώ και πέρα, έτσι, οι χορηγοί θα σφάζονται για να φτιάχνουν τέτοιες φιές. Φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά. Ζουμουσού λέμε. Γεια σου, Ζουμουσού, Γιαννάρα μου, πάμε παρακάτω. Όπως είπαμε, εξαιρετική εκδήλωση.
με πολύ συνέστημα, με πολύ σεβασμό στις αρχές, στα ιδανικά, χωρίς υπερβολές, χωρίς κραυγαλαία πράγματα, με μια λιτότητα που πρέπει στον ΠΑΟΚ, με τους παίκτες να βγαίνουν να αποθεώνονται ο πρόεδρος, ο προπονητής, Ρασβάν, σε ευχαριστούμε που το γύρισες. Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Δεν το πίστευε παρά ελάχιστος κόσμος όταν ήρθες. Σε ευχαριστούμε και σένα για την όλη σου συμπεριφορά. Χθες σχεδόν μαζεμένος επάνω στο πούλμαν. Στην τέταρτη πέμπτη σειρά πίσω, σχεδόν αμήχανος άκουγε το όνομά του. Σε ευχαριστούμε και σένα μέσα από την ψυχή μας για αυτό που έδωσε στον ΠΑΟΚ. Έχεις βάλει τεράστιο λιθάρι. Έχει πολύ από τη δική σου σεμνότητα, προσήλωση. Ένας άλλος μπορεί να έβαζε τον Πασχαλάκη να εκτελέσει το πέναλτι χθες, που όλο το γήπεδο βοούσε και έλεγε Πασχαλάκης για το πέναλτι το δεύτερο, που και τα δύο ήταν πέναλτι παρεπιπτόντως. Όχι. Προσήλωση στις αρχές, τη σοβαρότητα, the balance, the huge quality, the aggressiveness, and unfortunately, at the end, Pau wins. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου, Παναγιώτη. Αδερφέ μου. Πρέπει να δηλώσω κάτι, γιατί το αισθάνομαι και το ανάγκη. Αγαπάω το Σαββίδη σαν πατέρα μου. Ειλικρινά μιλάω. Το Ρασβάν σαν αδερφό μου και όλη την ομάδα και όλο το υπόλοιπο κομμάτι αυτής της οικογένειας σαν παιδιά μου. Ειλικρινά σε μιλάω. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Τι να πεις παραπάνω. Αλλά, τα είπες όλα. Πάνω τα είπες όλα. Ένα θέλω να πω μόνο για το Ρασβάν, γιατί ξέρεις ότι έχω κάποιες ιδιοτροπίες στις λεπτομέρειες. Χθες το ζήτησα να μιλήσει ελληνικά το Ρασβάν. Θέλετε, λέει, να πείτε κάτι στα ελληνικά. Όχι, λέει, γιατί δεν θέλω να έχω μπλεξίματα με τις επιτροπές. Το φακ μπορώ να σας το πω άμα θέλετε. Είναι η φάκα. They came here to fuck us. Ήρθαν να μας βάλουν στη φάκα. Όταν στηρίζεσαι σε τέτοιους ανθρώπους, δεν μπορείς μόνο να τους αγαπάς, τίποτα άλλο. Δεν φοβάμαι τίποτα. Αλήθεια στο λέω. Θέλω να μείνει ο Βαρέλα, να σας πω ότι έχει συμφωνήσει προφορικά. Έχει συμφωνήσει ο Βαρέλα με τον ΠΑΟΚ. Απλά ο μάνατζερ θέλει, όπως καταλαβαίνεις, να λύσει το αιώνιο πρόβλημά του. Με την... Ξέρω τι συμβαίνει, τα ξέρω όλα. Όμως ο παίκτης, είδατε εσείς κάποιον ο οποίος είναι για να φύγει, ο Κάνιας, τον ευχαριστούμε, τον φιλότιμο Κάνιας, που ποτέ δεν ήταν το τεράστιο αμυντικό χάφ, αλλά θα θυμόμαστε δύο συγκλονιστικούς τελικούς. Ελπίζουμε και τρίτο, ο Κάνιας αξιοπρεπέστατος. Ο Σάχοφ δεν ξέρω αν θα μείνει. Εγώ θέλω να μείνει, γιατί χθες πάλι είναι η χρυσή εφεδρεία με δύο γκολ από το πουθενά. Δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά είναι πάντα εκεί ο Σάχοφ, ο Ευγένης. Φιλότιμος. Τι να πω. Έτσι ακριβώς. Και θέλω να πω και ένα τελευταίο. Ο καθένας σε αυτή την ομάδα κάνει και αυτό που μπορεί. Και γι' αυτό τους ευχαριστώ όλους. Ό,τι μπορεί κάνει. Αυτά τα παιδιά. Ο παράδειγμα ο Κρέσπο. Τι να πεις για τον Κρέσπο τώρα. Τι να πεις. Δηλαδή να κάνουμε ένα. Αδικούμε. Γι' αυτό όλοι μαζί. Όλοι. Το έζησαν όλοι. Είδατε και από τα βιντεάκια, Παναγιώτη μου, είδες. Οικογένεια. Αν πρέπει σε μία λέξη να αποτυπώνουμε γιατί ο ΠΑΟΚ και πέρσι και φέτος πήρε το πρωτάθλημα κόντρα σε όλους, οικογένεια. Έχουμε τον τελικό τώρα, πιστεύω ότι είμαστε στον τελικό. Είναι το τελευταίο κομμάτι που πρέπει να κάνουμε τον double φέτος και να είναι η αρχή για πολλά double. Έτσι. Στη σειρά που θα κατακτήσει αυτή η ομάδα, γιατί πλέον το πι που είναι η περηφάνεια το έχουμε. Και το πι είναι και πρωταθλητής πλέον εκτός από το Θεσσαλονίκη και το περηφάνεια. Το άλφα τι είναι? Αντίσταση. Αντίσταση. Όνειρο και κατάκτηση. Το όνειρο μπορείς να το πεις και όραμα. Οικογένεια. Και όραμα. Και όραμα και οικογένεια. Και οικογένεια. Και τώρα και όλους σας και κατάκτηση. Και κατάκτηση και αντίσταση και όλα και τα πάντα. Και όλα.
Λοιπόν, 485 βάλε μου στις κληρώσεις, σε παρακαλώ. Γεια σου Παναγιώτη. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Σε φιλώ, σε φιλώ. Να είσαι καλά. Γεια σου Παναγιώτη, ζού μου σου, αδερφέ μου, ζού μου σου. Χάρηκα τόσο πολύ και για τους παλιούς, σαν τον Παναγιώτη, που βίωσαν πραγματικά δύσκολα χρόνια, που δεν λύγησαν όμως, που γιγάντωσαν το παδικό κίνημα, που έφαγαν τα νιάτα τους. Από κάπου χθες έβλεπε και ο στρατηγός που νίκησε στη μεγάλη μάχη τον τελευταίο καιρό. Και κάποια στιγμή είναι πολύ κοντά που θα έρθει να σηκώσει πάλι χέρι ο σπουδαίος στρατηγός, ο Μάκης. Και όλα τα παιδιά αυτά, άκουγα χθες τον Γρηγόρη το άτομο, χθες εδώ, αυτά τα παιδιά που είναι πιο μεγάλοι από εμάς ηλικία, που μας περνάνε μια δεκαετία, μια δεκαπενταετία, έτσι, που γιγάντωσαν τον μύθο του οπαδού, του λαού του ΠΑΟΚ. Και πέρασαν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ναι, καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε. Καλώς την Τσουκνίδα. Το βράδυ, Κωστή. Κωστή. Σ' ακούω, μήπως γνωρίζετε, ναι. Ήθελα να σου πω, Κωστή, ότι έζησα τη στιγμή αυτή στο γήπεδο μετά στο Λευκό Πύργο με ένα άτομο που πήγε πρώτη φορά στο γήπεδο. Είναι, δεν είναι μικρός, δεν είναι, τέλος πάντων δεν είναι μικρός, και μου λέει πρώτη φορά μπαίνω στο γήπεδο και δεν μπορεί να φανταστείς πώς ήτανε. Βούρκωσε, έβλεπε, παραδίπλα μου ήταν κάποιο από την Κύπρο με τα παιδιά. Κλέγανε. Υπάρχει κάποιος χθες, Τσουκνίδα, υπάρχει κάποιος στο γήπεδο που δεν έκλαψε? Κωστή, δεν ξέρω, ο καθένας διάλεξε μια δική του στιγμή, έτσι. Υπάρχει κάποιος που δεν. Κωστή, υπάρχει. Κάνω υπεράθρωπη προσπάθεια να σου μιλήσω τώρα. Είμαι που χτες από... Τέλος πάντων, δεν είμαι... έκατσα μόνος μου στο παντάκι εκεί στην παραλία και κοιτούσα πίσω μου το τι γινόταν. Και σκεφτόμουν όλα αυτά που έχω περάσει και στο γήπεδο, όλα αυτά που πέρασε η ομάδα, δεν υπάρχει, είναι συγκλονιστικό. Έχω βιντεάκια που έχω τραβήξει εγώ ο ίδιος, για να μπορώ να θυμάμαι, όπως είπες, το κινητό θα χαλάσει, αλλά η μνήμη όμως μένει. Αυτό, αυτό. Ο σκληρός του μυαλού και της ψυχής. Αυτό. Φιλιά Μανόλο, φιλιά! Γεια σου Τσουκνίδα μου! Βάλε μου την Boy, boy, bye, 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 bye. Πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Ξαναλέω, κληρώνουμε Samsung J3, ένα καταπληκτικό κινητό, υπέροχο, από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. 140 ευρώ η αξία του, γράφεται FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επίσης, μέσα από το σταθερό τηλέφωνο γράφεται, αλλά και από τα μηνύματα, για τρία κυβότια κρασιά αμπελόης εκλεκτά και ένα φανταστικό ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Μανολόπουλος. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Πάμε στον ΜΕΘ επόμενο. Καλημέρα, ρε Κωστάκη. Καλό στο παιδί! Καλημέρα, αγόρι μου. Βάρα τις κόρνες, ρε αδερφέ μου. Βάρα τις κόρνες, ρε αδερφέ μου. Ζουμου σου λέμε, ζουμου σου λέμε. Ζουμου σου, αγόρι μου. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα πω κάτι άλλο, Κωστάκη. Λοιπόν, μία μέρα πριν τα προεόρτια, αυτές οι ψυχάρες, οι παίκτες στο βόλεϊ, έκαναν δύο ανατροπές και σήκωσαν το πρωτάθλημα κύπελο. Ναι, ρε παιδιά. Ήταν η απαρχή. Το έχω σημειωμένο εδώ και δεν το είπα, ρε παιδιά, μέσα στην παραζάλη. Δεν πειράζει. Πολύ παλικαρίσιο. Πολύ παλικαρίσιο κύπελο. Ναι, αλλά δεν το είπαμε. Πολύ παλικαρίσιο. Λοιπόν, ρε φίλε, περιμέναμε να βγούμε έξω στην παράσταση και ακούγαμε το μάτι στο ΠΑΟΚ Ηρακλείος. Πριν βγούμε να μας λέει η δασκάλα, άντε ρε, περίμενε, λέω 24-25, περιμένετε λίγο να πούμε. Ασύλληπτα πράγματα, φιλαράκι. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα για χτες. Ο καθένας, όπως λέω, το βίωσε όπως μόνο αυτός ξέρει. Με συγκίνηση, με συναισθήματα. Όλη η γιορτή, αφού έβλεπες, ας πούμε, τον πρόεδρο, πόσο λιτός, πόσο απλός είναι ο άνθρωπος. Ούτε να βγει να μπροστά τίποτα, σαν να ντρεπόταν, σαν να έκανε. Λοιπόν, που είναι αυτός που το έκτισε όλο αυτό. Αλλά θα σταθώ εκτός από τους ποδοσφαιριστές, Κώστα, και σε αυτόν τον ασύλληπτο κόσμο. Αν δεν ήταν αυτός ο κόσμος, τα παιδιά που ανέφερες πιο μπροστά, δεν θα ήταν γνωστός ο ΠΑΟΚ στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης. Φυσικά. Και τον κόσμο πουθενά. Υπέμειναν αυτοί και έδωσαν σκυτάλη στους νεότερους. Μπράβο. Και όπως βλέπεις, ο κόσμος τώρα, ο πιτσιρικάς τώρα, έχει να πατήσει η ψυχή του πάνω και σε τίτλους για να έχει νιώσει. Βάση.
Αυτός αυτό... ο λαός ναι. έφτιαξε οπαδούς με τον κόσμο του ο ΠΑΟΚ. Με τον κόσμο και του, με τίποτα. Και όχι με ένα κύπελο μια στο τόσο, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή, είναι μοναδικό το φαινόμενο. Οποιοςδήποτε δεν άλλος υπάρχει αλήγιζε. Ομάδα με τόσους τίτλους να έχει τέτοιο κόσμο. Πουθενά. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα Κώστα, έτσι όπως είμαστε όλοι φορτισμένοι, συγκινησμένοι, καταρχήν βάλαμε 4,76, μπας και κερδίσουμε την χώρα. Ήθελα να πω ένα τραγουδάκι για την Τούλα. Δεν μπορώ ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, έτσι όπως είμαι τώρα. Γιατί εμείς... ήταν για μένα ραδιοφωνική φίλη. Θα το πω όμως. Για σας ήταν αδελφική φίλη, αδελφή, για μένα ραδιοφωνική. Γιατί είχα τάξει, αν πάρουμε το πρωτάθλημα θα της πω έτσι ένα τραγουδάκι. Ρίχτω. Λοιπόν, βάζω μπρος Κώστα. Άιντε πέρασε ρε Τούλα ένα καλοκαίρι. Άι και δε μας έστειλες χαμπέρι. Άιντε το χαμπέρι, το χαμπέρι που σας στέλνω είναι να βρεθείτε όλοι στο λευκό το πύργο. Για όλους εσάς Κωστάκη. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Κωνσταντίνε. Εμείς κάτι ετοιμάσαμε μαζί με τον Κουμπαγιώτη για την Τούλα. Εντάξει, θα πάει εκεί που πρέπει. Δεν ξεχνάμε, είπαμε, μέσα στην παραζάλη αυτούς που δεν πρόλαβαν. Και ειδικά όχι αυτούς που έφυγαν στην ώρα τους, έχοντας ζήσει πλήρης ημερών τη ζωή τους, τους ανθρώπους που είναι σε μια ηλικία περασμένη, για αυτούς που έφυγαν πρόωρα, όπως η Τούλα, όπως ο Παναγιώτης, όπως ο άλλος ο Παναγιώτης, ο Πικελίδης, όπως τα παιδιά ο Νάσος, όπως το άλλο το παλικάρι στη Λιβαδιά, όπως τα παιδιά που κάψαν μέσα στα αυτοκίνητα, όπως τα παιδιά στα Τέμπη, όπως όλους αυτούς οι οποίοι δεν πρόλαβαν. Όλους αυτούς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το... Καλώς το παιδί. Γεια σου Κολομπάμπουε. Γεια σου ρε Κωστή μου. Γεια σου Χριστάρα. Ρε φίλε, τι ζήσαμε. Τι ζήσαμε και τι ζούμε. Πραγματικά, ξέρεις τι, όσο περνάνε οι ώρες και το συνειδητοποιώ όλο αυτό το πράγμα που ζήσαμε, τώρα αρχίζω να ανατριχιάζω περισσότερο. Τώρα, όταν ήμασταν εκεί... Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Ναι, από την υπερένταση, από την τρέλα, από όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι όλοι αυτοί οι αγώνες που κάναμε, όλος ο κόσμος, ο καθένας από το μετερίζει του έστω και ένα κομμάτι, για να φύγει η λέλαπα του Μπατατούδη αρχικά, του Γούμενο μετά που έφτασε ένα βήμα από το να διαλύσει το σύλλογο, για να φτιάξουμε αρχικά τότε με το Ζαγοράκι το πρώτο βήμα για ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά να αρχίζει να μεγαλώνει. Δυστυχώς εκείνη η ομαδάρα του Σάντος, του Γκαρσία, του Αντελίνο, του Μουσλίμοβιτς, ξέρω εγώ, του Κοντρέας κτλ. Δεν κατάφερε να πάρει τίποτα γιατί έπεσε στον εγώ τα ξέπλυνα όλα την πουγάδα πατέρα. Ναι, κανονικά. Κτλ. Ένα ογδονταράκι. Και ήρθε αυτός ο άγερος άνθρωπος, δηλαδή ο Ιβάν Σαββίδης, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια πλέον και λέξεις να περιγράψουν το πώς αισθάνεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ για όλο αυτό το πράγμα που μας έχει δώσει. Είναι τρομερό, έχει αναγεννήσει όλο το σύλλογο, όλο το σύλλογο ΠΑΟΚ, δηλαδή πρέπει να κάτσουμε και να κάνουμε μια καταμέτρηση. Εχθές πήρε και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και, το πρωτάθλημα. Και το βόλεϊ, έτσι μεγάλη. Μεγάλη. Το οποίο, νίκη. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα άθλημα το οποίο πριν από 4 χρόνια δεν είχε κανένα τίτλο και τώρα έχει σε μια τετραετία 6. Τα αθλήματα, κύπελα, με το γαύρο. Όπου τους πετυχαίνω, τους γλεντοκοπάω. Ημιτελικούς, τελικούς. Έκαναν την κλοπή όλων των εποχών. Άλλαξαν τις συνθήκες διεκταγωγής του πρωταθλήματος για να έχουν ένα ξένο παραπάνω. Να μην τα ξεχνάμε. Μόνο έτσι μπορούν να μας κερδίσουν, μόνο με τρυπήματα, μόνο με διαιτητές και έχουν το θράσος να γράφουν σήμερα ότι είναι το πιο κάλπικο του. Βρε προβαταθλητές, βρε συχάματα της κοινωνίας που θα μιλήσετε εσείς για κάλπικο. Ο Νέρονας μιλάει για την πυρασφάλεια. Που πλακώνεσαι στο ξύλο με τον Κόκαλη, ποιος έκλεψε περισσότερα από τα αθλήματα. Ποιος είχε το Θωμά, την Παράγκα περισσότερο, ποιος ήταν παράγκα. Ο Βρώμικος. Κλεφτοκοτάδες που δεν έχετε αφήσει ούτε κότα στο κοτέτσι. Καμιά. Τσίπα, φίλε. Καμία. Εννοείται. Μην μπαίνετε σε αυτή την παγίδα. Διαφωνώ ακόμα και με την ανάρτηση στην ομάδα από το πρωτοσέλιδο του προβαταθλητή. Όχι, όχι. Έτσι, να τα σβήσω. Δεν θέλω να τους βλέπω καν. Γιατί θέλετε να τσιτώνετε τα νεύρα μας. Δεν μπορούν να μας φτάσουν. Δεν μπορούν. Το μόνο που μπορούν να φτάσουν είναι τα αρχιμπίπιπ μας, τα οποία ίσα ίσα που τα χαϊδεύουν. Και ας έχουν κάνει δεν τους τα δίνω. Δεν τους τα χαλαλίζω.
μετά το Τζίλο έχουν κάνει 15 στα 16. Μόνο τεράστιος ΠΑΟΚ τους ισοπαίδωσε. Μόνο. Όλοι οι άλλοι ανοίξαν ποδαράκια, χεράκια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστούμε. Δεν σταματάμε εδώ. Τον κόσμο τον πληρώσαμε, είπαμε. Μην νομίζετε ότι θα κάνει έστω και μία ισοπαλία ο Γαύρος. Βάλτε ένα εικοσαρικάκι, είχα πει, και παίξτε μόνο νίκες. Δεν θα τον αφήσουν να χάσει ούτε στο τάβλι. Έτσι. Κατά σύμπτωση, Κωστή μου, το ίδιο πράγμα είχε γίνει και τη χρονιά μετά τον κάψιμο του φούρνου του Κωνσταντινέα. Ίδιο θερί. Απλά ο Παναθηναϊκός τότε δεν άντεξε και από το σύν 7 βρέθηκε στο μείον 7. Αυτά. Συνεχίζουμε να χτίζουμε με φωτιά κατσάλι όπως χτίσαμε αυτή την ομάδα όλοι οι άνθρωποι τόσα χρόνια και να δρέψουμε τους καρπούς, Κωστή μου, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή αυτά τα συναισθήματα, την τρομερή γιορτή, τρομερή, δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι κερδίσανε το χαμένο έδαφος από τα 90 χρόνια. Ακριβώς. Που δεν πέτυχε. Αυτό ήθελα να πω, Χρήστο. Αυτό που δεν κατάφεραν να περάσουν οι τεχνοκράτες που ανέλαβαν εκείνη τη γιορτή, με ελάχιστες εξαιρέσεις εκείνη τη γιορτή, αυτό έγινε χθες. Και θα γίνει το χθεσινό μια πηξίδα για τα 100 χρόνια. Που στα 100 χρόνια θα μιλάμε πλέον και για πρωταθλητή ΠΑΟΚ και για κυπελούχο ΠΑΟΚ και για ταμπλούχο ΠΑΟΚ. Θα έχει φέρει αυτή η ομάδα πέρα από το βόλεϊ, πέρα από το γυναικείο ποδόσφαιρο, πέρα από τα αθλήματα. Θα έχει φέρει και αυτή τίτλους. Ήρθε η ώρα, Κωστή μου, αυτό που είπαν όλοι, ο κόσμος του ΠΑΟΚ να ξεκουραστεί, να ράξει την κερκίδα και να χαρεί όλους αυτούς εδώ τους καρπούς που πέτυχε, γιατί για μένα ο ΠΑΟΚ υπάρχει και ζει χάρη στον κόσμο του. Ακριβώς. Και πλέον τώρα που ανέλαβε αυτός ο άνθρωπος, εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας στην κερκίδα, να βγάλουμε τα λαρίγκια μας και να γράφουμε ιστορία. Έτσι. Γεια σου, Χριστάρα μου. Ναι. Μόνο για το μπάσκετ, να μην είναι ο στοχός συγγενής. Πρέπει να γίνει κάτι φέτος το καλοκαίρι. Πληγή. Είναι πραγματικά μια πληγή που μας στεναχωρεί. Φυτοζωή. Το τμήμα φυτοζωή. Δεν μπορούν οι Αμερικανοί. Είναι παράτερο με τον υπόλοιπο σύλλογο. Είναι παράτερο. Πρέπει να βρεθεί τρόπος και λύση. Και θα βρεθεί, φιλιά. Δεν γίνεται να είμαστε παντού μέσα στην παραζάλη και μέσα στη χαρά. Και εκεί να λένε οι ξένοι δεν κατεβαίνω να παίξω γιατί είμαι απλήρωτος. Δεν ξέρω πώς και τι, ούτε είμαι ειδικός, ούτε είμαι στο μπάσκετ γνώστης. Δεν ξέρω τι θα γίνει, με ποιο τρόπο. Αυτό τελείωσε. Η ομάδα εξυγειάνθηκε, η ομάδα είναι καθαρή, δεν οφείλει, δεν χρωστάει. Φύγαν τα βαρύδια, αυτό το πράγμα το οφείλουμε στον σπουδαίο Μπάνε και στο επιτελείο. Όμως δεν μπορεί να είναι αυτή η εικόνα. Για τον μπασχετικό ΠΑΟΚ. Να χάνει από τις διάφορες ομαδούλες με μηδενική ιστορία. Και να φαντάζει μικρός ο ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να φαντάζει μικρός πουθενά. Βλέπω στην παιδική χαρά το γιο μου παίζει μπάλα και θέλω να κερδίσει το παιδάκι που φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Εκτός από το δικό μου. Που δεν το ξέρω το παιδί. Αλλά επιθυμώ το παιδάκι αυτό που φοράει τη φανέλα. Ακόμα και που αυτή που έχει φτιάξει μόνος του με μαρκαδόρο και γράφει πάω και έχει πίσω το 10. Θέλω να κερδίσει αυτό το παιδάκι. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω στην παιδική χαρά το παιδάκι αυτό να αστοχεί ή να το κλωτσάει ο άλλος. Νιώθω ότι είναι ένα δικό μου παιδί. Άρα δεν γίνεται. Σήμερα λοιπόν στη μέρα της παραζάλης, της απόλυτης χαράς, της απόλυτης τρέλας, οφείλουμε να χτυπήσουμε, να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για τον μπάσκετ. Δεν γνωρίζω τον τρόπο. Υπάρχει άνθρωπος, θα είναι ο Ιβάν που θα μπει μέσα, θα βάλει ένα παιδί δικό του εκεί, θα βρεθεί ένας επενδυτής. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο ΠΑΟΚ. Και να είναι μία παραφωνία, να πληγώνει την ψυχή μας η εικόνα αυτού του ΠΑΟΚ. Που το πάλεψε φέτος όσο μπορούσε. Όσο μπορούσε. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε, Αλφα Πλαμ, ο ιδανικός για ηλιακούς και για φυσικό αέριο στο σπίτι σας, 65-17-18, στη Μακρυγιάννη 71 στην Ηλιούπολη, αυτός είναι ο ειδικός, εξαιρετική ηλιακή θερμοσύφωνες, ζεστό νερό για 25 χρόνια δωρεάν, ρεύμα τέλος. Και βέβαια, Samsung δίνουμε σήμερα κινητάρα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και επίσης, γυαλάρες από τα οπτικά Μανολόπουλος και κρασιά Αμπελόης, 3 κυβότια. Πάμε σε διάλειμμα. Ζήτε το! Ακούστε το! Πανάξιος πρωταθλητής 2019, ο Πανθεσσαλονίκος αθλητικός όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Έτσι, 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 διάλειμμα και επιστρέφουμε!
Η Χρύσα, όπως είδατε, και live έκανε και βιντεάκι ανέβασε και εκεί είναι, πάντα στις επάλξεις. Ζήστε το όλο αυτό, αυτό έχουμε να πούμε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα, στους αφανείς ήρωες, μασέρ, γιατροί, φυσιοθεραπευτές, κυπουροί, σκαθαρίστριες, όλοι αυτοί που δεν είναι μπροστά, που δεν θα πάρουν τη δόξα, που δεν θα πάρουν το χειροκρότημα. Άνθρωποι που είναι αγωνιστές και είναι άφαντοι. Δεν ξέρει κανένας όταν περνάει δίπλα του ότι αυτός είναι που πλένει τις φανέλες των παικτών, αυτή είναι η κυρία που καθαρίζει, αυτός είναι που κουρεύει το χόρτο και κοιτάει να μην καεί, αυτός είναι που φροντίζει τα φώτα, οτιδήποτε. Δεν θα μάθει κανένας το όνομά τους, αλλά είναι και αυτοί μέσα στον οργανισμό, μέσα στην οικογένεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που κρατήθηκε, που συγκρατήθηκε και μετά από 34 χρόνια δεν μπήκε μέσα όσο μπόρεσε, όσο άντεξε. Για να γίνει η φιέστα σωστά, με πολύ συνέστημα, με πολύ αγάπη, με πολύ ΠΑΟΚ μέσα. Πάμε γραμμές. Σας θυμίζω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο κινητό Samsung J3 από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Καταπληκτικό δώρο, αξίας 140 ευρώ. Θα βγάλουμε και τον νικητή στο τέλος αέρα, να ακούσουμε τη φωνούλα του, να χαρεί μαζί μας. Επίσης δεν ξεχνάτε, 3 κυβότια κρασιά Αμπελόης, υπέροχα κρασιά, γυάλινα μπουκάλια μεγάλα, 3 κυβότια κληρώνουμε σε 3 διαφορετικούς και γυαλάρες από το Μανολόπουλο, από τα καταστήματα, από τα οπτικά Μανολόπουλου. Άχα τη φωτιά στο αίμα. Αυτό. Εγώ υλοποιώ το στοίχημά μου, το λέω για αυτούς που δεν μπήκαν από την αρχή, γιατί ξενύχθησαν. Εμείς έχουμε έρθει χωρίς ύπνο, δεν τον χρειαζόμαστε. Μας θρέφει το πρωτάθλημα, μας θρέφει η φιέστα, μας θρέφει ο Λευκός ο Πύργος, εκεί που ήμασταν μέχρι τα ξημερώματα. Σε ένα παραλήρημα είδα ανθρώπους στα φανάρια κρεμασμένους, στα κλαδιά ανεβασμένους πάνω στις καντίνες. Δούλεψε η πόλη, χθες κόσμος έβγαλε μεροκαματάκι από τον ΠΑΟΚ. Ο καντινιέρης, οι καφετέριες, αυτοί που πουλούσαν διάφορα πράγματα γύρω στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Έτσι, όλος ο κόσμος. Πάμε στις 5 γραμμές να μιλήσετε εσείς. Μου λέτε και επίσης, εκτός κλήρωσης, το ονοματεπώνυμο. Σας βάζω για καζίνο, Μεγάλη Πέμπτη, βλέπουμε μαζί τον ημιτελικό με την Τρίπολη. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα σας! Καλώς το παιδί! Τι γίνεται, καλώς τον, γεια σου Ανδρέα! Οι καμπεώνες, τι γεια σου Ακρίτα! Γεια σου αδερφέ! Γεια σου αδερφέ! Βάρα, βάρα! Ζουμουσού φίλε μου! Αυτό είναι! Ζουμουσού. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής Ελλάδος! Πανάξιος! Αρχηγάτος! Ο πιο καθαρός ever! Αίτητος! 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 Ελπίζω μην κάνουν καμιά μαλαμπίπη στα Γιάννενα! Έχουν σπάσει όλα τα κοντέρ! Όλα! Δεν έχουμε μάθει βέβαια, και αυτό καταγράφεται, δεν έχουμε μάθει ποιος ποτίζει το χορτάρι, αλλά σήμερα μάθαμε ποιος το ξυλώνει. Έλα βρε. Αμαρτία εξομολογουμένη, ουκάστε να μάθει. Ένα μικρό ματσάκι πήρα ίσα, δηλαδή μια τουφίτσα τόση δά να τη βάλω σε ένα σακουλάκι. Και μάλιστα σε όλους αυτούς που τόσα χρόνια έτσι βοηθάνε, στηρίζουν και παραμένουν εκεί στις επάλξεις. Έτσι, πίσω από πληκτρολόγια, πίσω από... Ο καθένας, από το μετερίζει του. Ο καθένας τώρα, τι να πιάσεις και ποιο να πρωτοποιείς. Μα είπαμε, το πιο συχνό που άκουσα, αυτές τις μέρες, και είναι μεγάλο παράσημο, είναι τεράστια ικανοποίηση, για να μιλήσω για εμάς, ότι μας κράτησες η εκπομπή, δεν λυγίσαμε, μας έδωσες δύναμη και εσύ, που, και εσύ έπρεπε από κάπου να πάρεις πέρσι δύναμη. Αυτό που περάσαμε, Ανδρέα, πέρσι, μας έκανε πιο ατσάλινους. Μας χαλίβδωσε, μας έκανε πραγματικά πιο δυνατούς και πιο συσπυρωμένους. Μας φυριλάτησε, να ωραία ελληνική λέξη ρε παιδιά, μας φυριλάτησε την ψυχή. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε το εξής, λύγησε αλλά μη σπάσεις. Αυτό, όπως το λες. Και εφόσον μετά από τέτοια μπόρα βγήκαμε πιο δυνατοί, ήτανε αναπόφευκτο αυτό έτσι που ζήσαμε χθες. Έτσι, και το είπε και ο Ιβάν. Το είπε ο Ιβάν. Ότι ευχαριστούμε τους αντιπάλους μας που συσπυρώνονται και ενώνονται, γιατί έτσι μας κρατάνε σε εγρήγορση. Είπε ο Περικλής. Αθηναίοι, να είστε πιο μυαλωμένοι. Έτσι, πιο μυαλωμένοι. Δεν μας μέτρησαν καλά πέρσι, Ανδρέα. Εντάξει,
θα πάει, δεν θέλω να πάει άλλο η συζήτηση. Έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά. Προς το παρόν, έχουμε, να μείνουμε στο ότι τα πυροτεχνήματα χθες ήταν για μας. Έτσι. Όλα ήταν για μας. Τώρα έτσι προχωράμε, περπατάμε στην πόλη. Σήμερα περπατούσα το πρωί. Άλλος ήλιος. Πρωταθλητής, ας πούμε. Δεν ήταν σήμερα ψήλωσες διαφορετικός ο ήλιος, ρε Αντρέα. Ψήλωσες. Ε? Ψήλωσες. Ναι, 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 εννοείται. Εγώ με τις κόρνες το πρωί, 7 η ώρα, την έκανα γιάχμα τη γειτονιά κάτω. Στην Μπουγάτσα, στο περίπτερο, χαμός με τις κόρνες, ανοιχτά τα παράθυρα. Να έτσι το γλεντήσουμε, να το ζήσουμε, ζήστε να το μας μείνει. Και αυτό θα μας μείνει σίγουρα. Βέβαια, πιστεύω αυτό να έχει μια συνέχεια. Είπαμε αυτά θα τα πούμε και αυτά θα τα έχουμε, πούμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Σύντο χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια στην ομαδάρα, σε όλους, σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους φίλους και τους γνωστούς έτσι που βοηθήσαν, στηρίξαν κλπ. Και καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Αυτό. Η ανάσταση ήρθε λίγο πρόωρα. Ήρθε λίγο πρόωρα. Εντάξει. Γεια σου, Αντρέα! Φιλιά! Φιλιά! Γεια σας, καλημέρα, πρωταθλητές Ελλάδος! Καλημέρα, πανάξιε πρωταθλητή! Καλημέρα! Εσύ! Εσύ που υπέμεινες, εσύ που επέμεινες, εσύ που δεν έφυγες, εσύ που ήσουν στη δύσκολη δίπλα σε αυτόν που αγαπάς, που δεν σκιάχτηκες, που δεν υποψύχησες, που δεν έγινες ρίψασπης. Καλημέρα σε σένα που το πίστεψες, που άντεξες όλα αυτά τα χρόνια. Καλημέρα, το αξίζεις εσύ. Σε αυτούς που έφυγαν πρόωρα και μας ακούνε και μας βλέπουν από ψηλά και χθες ανάψαν πυρσί στο σούβου παραδείσου. Καλημέρα σε εσάς που ζήσατε τρίτο πρωτάθλημα, που είναι άσπρα τα μαλλιά σας και ρητιδιασμένο το πρόσωπό σας. Καλημέρα σε όλους εσάς. Ζήστε τη στιγμή, βιώστε το, με όλες σας το είναι. Πάμε στις γραμμές. Πάμε, καλημέρα. 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 Καλώς το παιδί, καλώς το. Σ' ακούμε, ναι. Σ' ακούμε. Λοιπόν, ελπίζω το πρωτάθλημα αυτό να σηματοδότησε τη δημιουργία ενός νέου τύπου οπαδού, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, του οπαδού που θα λέει το τελευταίο πρωτάθλημα που είδα να κατεβαίνει στο λεκανοπέδιο είναι μέχρι τότε. Από εκεί και μετά το ξεχνάμε. Σωστό αυτό. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου. Έτσι πρέπει. Μα αυτό ο κόσμος το χάρηκε χθες τόσο πολύ. Γιατί, ξαναλέω, δεν είναι μία φωτοβολίδα. Δεν είναι ένα πυροτέχνημα, κάτι περιστασιακό. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα σαν αυτό της ΑΕΚ που κύριε Ντέμι μας είπε χθες ότι α, λέει, το πήρε πέρσι επειδή είχε ομάδα. Δεν είναι ένα κλοπημαίο πρωτάθλημα. Είναι κάτι που ήρθε νομοτελειακά μετά από μια φυσική συνέχεια, με ένα χτίσιμο, με ένα προγραμματισμό. Και είναι μόνο η αρχή, αδερφέ μου. Γι' αυτό χάρηκε τόσο πολύ ο κόσμος. Επειδή... Και επίσης ελπίζω να δημιουργεί ένα νέο τύπο παοκτή που δεν θα μιζεριάζει, δεν θα γκρινιάζει. Μου φαίνεται λίγο παράξενο τώρα που το λέω αυτό, γιατί έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να ακούω στα ραδιόφωνα και οπουδήποτε αυτό, αυτό το τυπικό. Αλλά ελπίζω από σήμερα να δημιουργηθεί ένας νέος τύπος. Πάλι θα υπάρχουν αυτοί, να ξέρεις. Στο πρώτο στραβοπάτημα θα δεν φεύγει από μέσα μας. Υπάρχει μία μερίδα η οποία έμαθε στην κρίνια, έμαθε στην αναμπουμπούλα. Μα γι' αυτό το λέω. Όσο αισιόδοξος κι αν είμαι εγώ προσωπικά, όσο αισιόδοξος κι αν είναι ο λαός, αυτό το πράγμα δεν, δηλαδή. Ναι. Δεν μπορώ να κατηγορήσω αυτόν ο οποίος είναι παραπάνω γκρινιάρης, αλλά πονάει για τον ΠΑΟΚ. Κατηγορώ αυτόν ο οποίος είτε δεν είναι ΠΑΟΚ και χώνεται για να δημιουργήσει αναμπουμπούλα, είτε έχει ποτίσει τόσο πολύ το μυαλό του από γκρίνια και από μύρλα χωρίς λόγο που χάνει τις στιγμές τις όμορφες. Εκεί είναι που ακριβώς τρελαίνομαι εγώ, φίλε, και στεναχωριέμαι. Αυτόν που προσπερνάει τα 9 θετικά για να πάει στο 10ο το αρνητικό, γιατί ακόμα και φέτος είχαμε αρνητικά. Αλλά πάει στο 10ο για να το αναδείξει, να το γιγαντώσει και να σταθεί μόνο εκεί. Μη χάνετε τη στιγμή, ρε παιδιά. Ζήστε το όλο αυτό που έγινε τώρα. Ζήστε το. Αυτό έχω να πω, αδερφέ μου. Σωστό. Καλή συνέχεια σε όλους. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Νομίζω ότι σήμερα αν είχαμε 6-7 ώρες, αν κάναμε ένα μαραθώνιο, δεν θα έφταναν οι ώρες και οι κουβέντες. Θα δώσουμε και πάλι κρέατα από το κρεοπωλείο. Δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι, θα δώσουμε και πάλι δώρα πλούσια. Πάμε, πάμε στις γραμμές. 6 γραμμές. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Υπέροχη μέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σου, φιλάρετε. Πάρε τις κόρνες σου και εσύ να έχεις. Χριστούγεννα, πρόσεξε πώς παίζω με τις κόρνες. Jingle bell, άκου λίγο. Ζήστε το, ζουμουσού,
έτσι! Αυτή είναι η στιγμή! Ζήστε την! Απολαύστε την! Έλα φιλάρετε! Έλα αδερφέ μου! Είναι μέρα υπεροχής. Γι' αυτό είναι και πραγματικά υπέροχη. Αλλά Κωνσταντίνε, K15, K17, K19, άντρες, γυναίκες. Έτσι. Πέντε στα βόλεϊ, πέντε τα κορίτσια, τα πάντα όλα. Αυτό είναι πραγματικά, μπορεί κανείς να ζήσει και να πει ότι έχει ξεκινήσει μια καινούργια μέρα. Είμαστε πια πρωταθλητές, ήρθανε άλλες εποχές. Μια καινούργια εποχή έχει ξεκινήσει, όχι μόνο μια μέρα. Αυτό έτσι είναι που τρελαίνει πιο πολύ τον κόσμο. Αυτό μπορούμε να το ζούμε. Τώρα το ποιος θα κάνει τον... θα θέλει να μας μαυρίσει, μια ζωή θα υπάρχει, γιατί έτσι είναι, υπάρχουν κάποιοι που έχουν όφελος, άλλοι που είναι ιδιοσυγκρασία τους, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Όμως, επειδή στα Γιάννενα υπάρχει ένα θέμα, δεν μπορούν να περάσουν με ισοπαλία, πρέπει να περάσουν πάση θυσία με νίκη για να έχουν τουλάχιστον μια ελπίδα να παραμείνουν στην κατηγορία. Δεν δίνω πραγματικά ούτε λεφτά από μονόπολη, όχι δεκάρα, πραγματικά δεν δίνω. Δεν με απασχολεί καθόλου, συμφωνώ μαζί σου μέχρι κόμματος και κεραίας, ας έβρισκαν από αλλού βαθμούς. Συμφωνώ. Δεν με απασχολεί. Θα πάω εκεί, για μας, ούτε καν σκέφτομαι την ισοπαλία. Θα πάω σαν πρωταθλητής να παίξω όπως τα παιδιά του Πάμπλο, παρότι κατέξαν το πρωτάθλημα πριν μερικές αγωνιστικές, συνέχισαν να κερδίζουν, αυτό θα κάνουν. Και μα τα παιδιά έτσι κι αλλιώς η ομάδα πλέον των Ιωαννίνων θα αναγκαστεί να βγει μπροστά. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι εμείς πάλι να είμαστε προσεκτικοί. Ακόμα δεν τελείωσε, έχει μείνει μια ουρίτσα και αυτοί ακόμα έχουν στο μυαλό τους ό,τι μπορούν να κάνουν. Οπότε και εμείς θα χρειαστεί, μπράβο μας, δηλαδή εγώ δεν το φανταζόμουν ότι δεν θα μπει ένας. Μετά μπήκαμε, εντάξει, δεν είναι θέμα. Αλλά όταν έφυγε ο διαιτητής, δεν είχε μπει ούτε ένα άτομο. Ξέρεις και γιατί δεν μπήκε ο κόσμος? Γιατί ήξερε ότι πρέπει να κλείσει το φύλλο αγώνα, να φύγουν όλοι για να μπορεί να μπει και ο Ιβάν μέσα. Και γιατί καιροφυλακτούσαν οι σάπιοι, ακόμα και εχθές να φύγει μία φωτοβολίδα, να μπει κανένας μέσα, να υπάρξει ένα παρατράγωδο για να πούνε ακόμα και στην ίστατη στιγμή αφαίρεση βαθμών. Καταλάβες. Ακριβώς. Και σε αυτόν τον αγώνα την ίδια προσοχή και μετά όλα πάνε κατευχήν, μετά τελειώσαμε. Μετά αλλάζει όλη η ψυχολογία αυτής της ομάδας. Έχουμε σπάσει όλες τις παραδόσεις, αυτά εκεί στα ΟΑΚΑ, στην Αθήνα και πάει λέγοντας. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, έχουν καταστραφεί όλα, οπότε από εδώ και πέρα αλλάζει. Είναι μια ομάδα που πάει να πετάξει στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Γεια και χαρά. Φιλιά πολλά, να σε καλά φιλάρετε. Πάμε παρακάτω, ζου σου λέμε. Πάμε καλημέρα, πανημέρα, ναι. Ντομπρογιούτρο. Σέβη μου φέλη και τρενούτια, ζούμε μεγάλες στιγμές. Μίσμο σαμπιόνι μπρε μάιμουνι, μίσμο σαμπιόνι βισε. Κάτι για μαϊμούνι είπες, κάτι για μαϊμούνι. Μαϊμούνια όλοι. Μαϊμούνια βρε, πάρτε το χαμπάρι, δεν μπορείτε να το συνηθίσετε βρε με τίποτα βρε, σας κάθετε στο λαιμό. Από χθες και εμείς δεν κοιμόμαστε, αλλά γουστάρουμε που δεν κοιμόσαστε κι εσείς. Εμείς από χαρά και εσείς από λύπη. Έτσι και με το λύπη της Ιταλίας. Έτσι αδερφέ λοιπόν, μου, έτσι ακριβώς. Αδέρφια, είμαστε πολύ γεμάτοι. Δεν μπορεί τίποτα να μας κατεβάσει από εκεί που είμαστε. Δεν μπορεί τίποτα. Πάρτε το χαμπάρι όλοι. Μείνετε εκεί, απολαύστε το. Έτσι. Η μέρα είναι τόσο ήρεμη, τόσο χαρούμενη, τόσο απολαυστική. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Δεν ξέρω αν μπορούν να το καταλάβουν οι άλλοι αυτό, αλλά και δεν με νοιάζει αν δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν με ενδιαφέρει να εξηγήσω. Εμείς. Μα δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν έχω ούτε αντοχές, λοιπόν, ούτε χρόνο. Ούτε χρόνο, λοιπόν, αδερφέ μου. Και σήμερα ίσως πάμε έτσι. Από αύριο σκεφτόμαστε για τη Μεγάλη Πέμπτη και με πολύ μεγάλη αγάπη θέλω να είμαι εγώ που θα ρίξω το Γιάννενο.
Το έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Ναι. Το περιμένω πώς και πώς. Έτσι. Πώς και πώς το Γιάννενο. Το Γιάννενο το οποίο έχει κάνει απίστευτα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια όταν μπορούσε. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν θα πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, σε όλους, σε όλους, σε όλους τους πρωταγωνιστές και μη που φαίνονται και δεν φαίνονται, σε όλα τα παιδιά, σε όλους εμάς, μπράβο μας και να συνεχίζουμε έτσι μόνο ενωμένοι αδέρφια. Μόνο, μόνο! Μόνο ενωμένοι, ζήστε. Γεια σου αδερφέ μου, γεια σου Γκόραν, γεια σου Γκόραν. Πάμε, πάμε, μπαμ, μπαμ, στις γραμμές, καλημέρα. Μην παίρνετε άλλο, όσες γραμμές είναι μέσα, γιατί πρέπει να κάνουμε και κληρώσεις. Ξαναλέω, τελευταία φορά κληρώνουμε κινητό καταπληκτικό από την ηλεκτρονέτα Παπουκής Νικολαίδης, τρία κυβότια κρασιά και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τον Μανολόπουλο. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Έλα Κωστή ο Βαγγέλης από το Πλαγιάρι. Γεια σου Βαγγελάκη! Ζουμουσού αδερφέ μου, πρωταθλητή Ελλάδος! Καλώς τον! Κωστή, βάλε με καταρχήν σκληρώσεις 7.60. Θα σε βάλω και σκληρώσεις 7.60, μπήκες ήδη. Και θέλω να πω ένα πράγμα. Ευχαριστώ και δοξάζω το Θεό που έζησα δύο μοναδικές στιγμές, οι οποίες είναι χαραγμένες βαθιά μες στην καρδιά μου. Η πρώτη, ότι καταφέραμε μετά από τέτοιο πόλεμο, σηκώσαμε το πρωτάθλημα και αυτό από τώρα ξεκινάει ο εφιάλτης τους. Και το δεύτερο, ότι μ' αξίωσε με το παλικαράκι μου 8 ώρες να είμαστε στην Τούμπα να λατρέψουμε αυτή την ομάδα και αυτόν τον πρόεδρο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τα αισθήματα που έχω αυτή τη στιγμή. Το ότι έζησα αυτή τη μοναδική στιγμή με το παλικάρι μου, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Να σε γερός, να σε γερός, σε φιλώ, σε φιλώ. Κανένας δεν έμεινε χθες χωρίς να γεμίσουν τα μάτια του. Οι ψυχές γέμισαν, αλλά και τα μάτια. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές και πρέπει να φύγω να κάνω τις κληρώσεις. Καλημέρα, ναι! Ζούμου σου. Καλώς το παιδί! Καλημέρα, δεν θα σου δώσω την ατάκα. Πρώτη φορά παίρνω και τελευταία. Λοιπόν, ακριβώς. Έτσι, έτσι. Billy Dev Johnson. Όχι ρε φίλε, σε βλέπω συνέχεια στην ομάδα, στον τοίχο. Σε βλέπω συνέχεια, αδερφέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την τιμή να μιλάμε αυτή τη στιγμή μαζί. Χθες ήρθα 6 το απόγευμα από Ξάνθη όπου μένω. Άφησα τη δουλειά μου στη μέση, τα γραψίματά μου. Και χωρίς να έχω εισιτήριο, δεν θα το ξεπεράσω ποτέ ότι δεν ήμουν στην Τούμπα. Χαίρομαι όμως για τη χαρά όσων ήταν μέσα. Μπράβο, είναι δύσκολο να χαιρόμαστε με τη χαρά των άλλων. Δόξα τω Θεώ που μ' αξίωσε να το λέω τώρα αυτό, ότι χαίρομαι με τη χαρά των άλλων. Και μακάρι να μην πατήσω ποτέ στην Τούμπα να χαρώ τις στιγμές, αρκεί να ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ θα μας δίνει τέτοιες στιγμές για να τις χαίρονται έστω άλλοι συνοπαδοί μου. Να είστε όλοι καλά. Να είσαι καλά και εσύ, αδερφέ. Και μακάρι να μας αξιώσει να τα ξαναπούμε σε ανάλογη στιγμή. Θα χαρώ πολύ. Καλή θα χαρώ συνέχεια. Πολύ. Θα χαρώ πολύ. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Από τους φίλους που βάζουν συχνά αναρτήσεις, πάμε. Ο τελευταίος από τους πρωταθλητές που βγαίνει σήμερα. Καλημέρα. Έλα, Κωστάκη μου. Καλώς το παιδί! Ομορφάντρα μου. Γεια σου ομορφάντρα στο Φλόρμη! Γεια σου, αδερφέ μου, Γιάννα! Κωστάκη μου, Κωστάκη πάρε, μου. Πάρε, πάρε και συνάχη! Δώσε πόνο, αγόρι μου, δώσε πόνο. Δεν ξέρω αν είδες ή δεν είδες τι ανεβάσαν τα παιδιά χθες από το σύνδεσμο. Τι να δω, αδερφέ. Δεν ξέρω εγώ τι έχω ανεβάσει. Δεν θυμάμαι. Εχθές, αγορίνα μου, έγινε το μεγαλύτερο πανηγύρι έγινε χθες, αδερφέ, να πούμε. Ξεσηκώσαμε μια περιοχή εκεί πίσω με καπνογόνα, με πιστούς μετά το μάτι. Και στο Χόλμη ασπρόμαυρο. Κωστάκι μου, δεν περιγράφονται, αγόρι μου, καλό αυτά, να πούμε, που ζήσαμε χθες. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια, Κωστάκι. Δεν υπάρχουν, Γιαννάρα μου. Παοκάρα, τρέλα μεγάλη, αδερφέ. Το ζήσαμε, το ζήσαμε όλο αυτό. Το ζήσαμε. Σε πήρα και χθες τηλέφωνο το βράδυ, αλλά πού να βρεις τώρα εσύ το κουράγιο. Αδερφέ, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Δεν πατάμε στο έδαφος. Ήμουνα δίπλα στο πούλμαν, το είδα να κατεβαίνει αυτό που έλεγα όλο το χειμώνα. Θέλω να κάνει ώρες να κατέβει από την Εγνατία στο Λευκό Πύργο. Το έβλεπα εκεί μπροστά και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το ζω. Ότι ήμουν στη ρόδα του Πούλμαν. Ο Πασχαλάκης ήταν έτοιμος να πετάξει, φίλε, το τρελοκομείο. Αγώριμ, μπροστά ο Πέλκας με το Λιμιό, με το Βιερίνε να λένε συνθήματα με τις σημαίες. Ο Ιβάν μπροστά, λέω, δεν μπορεί αυτό. Τσιμπιόμουν να δω. Μήπως είναι έτσι όπως το είχαν ονειρευτεί. Και ήταν πραγματικότητα. Και ήταν πραγματικότητα. Το σήκωσε το Πούλμαν ο κόσμος στα χέρια. Δεν πατούσαν οι ρόδες.
Γιάννη Κωστή, μου, ναι, Γιάννη μου. Κωστή, αυτές οι στιγμές είναι ανεπανάληπτες και σαν αυτές ακολουθήσουν κι άλλες, αδερφέ. Σε φιλώ, σε φιλώ. Γεια σου Γιαννάρα μου, σου μουσού, αδερφέ μου. Καλή ανάσταση σε όλους και θα τα πούμε παλικάρι μου. Φιλιά, 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 να είσαι γερός. Λοιπόν, μαέστρο, μπαμ μπαμ, θέλω τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 97 για να δώσω τα τρία κυβότια κρασιά. 12, ναι, 20, 27. Δώσε μου ένα νούμερο να δώσω τα γυαλιά. Το 30 και το κινητό 40. Βάλε, βάλε να παίζει φίλε, βάλε να παίζει. Κρασιά, Χαραλαμπίδης, Τόλης σε 019. Σίσκου Μαρία σε 512. Και Πάρης Χρήστος 099. Εσείς οι τρεις, τα κρασιά, τα γυαλιά. Ο 6974 σε 552 βάλαμε σκληρώσεις. Τι ζήσαμε χθες αδερφέ μου. Και πάμε και στο κινητό. 6997 σε 429. Φωτεινή, πάρ' την τηλέφωνο. Μαριλής, 6997 σε 429. Σε 4.29, πάρ' την τηλέφωνο. Γύρνα να φύγω όπως πήγα. Όπως μπήκα. Ζούμου σου λέμε. Έλα, 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 πάμε. Ζούμου σου λέμε. Ζήστε το. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, είναι πανάξιος πρωταθλητής 2019. Πάμε, πάμε στη γραμμή, έχουμε την τυχερή. Έχουμε την τυχερή σήμερα που κερδίζει την κινητάρα, ναι! Έλα, καλημέρα Κωστή. Γεια σου Φωτεινή, γεια σου Φωτεινή. Πες μου Φωτεινή, πες μου Φωτεινή. Το πανηγυρίσες πολύ. Σαν την τρελή και με πολλή συγκίνηση. Sorry για τη φωνή, αλλά όλοι κάπως έτσι είμαστε. Τι είναι αυτά που λέω, εγώ θα κλάψω αφού βγω από το στούντιο γιατί κρατιέμαι. Έλα. Να είσαι γερός και εσύ και όλοι μαζί, πραγματικά, έτσι πολύ δυνατές στιγμές. Να είσαι πάντα τυχερή, χαίρομαι που στη χαρά σου προσθέθηκε και ένα υπέροχο κινητό. Θα πας από σήμερα στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδόνιο να παράλαβεις ένα Samsung J3, φανταστικό δώρο, 140 ευρώ. Ευχαριστώ και την Πέμπτη δυνατά και με υγεία όλος ο κόσμος. Έτσι, έτσι, φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά πολλά. Πολλά, φιλιά πολλά. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που με τους πυρσούς γέμισαν την πόλη το Σάββατο το βράδυ. 800 τόσα άτομα, είναι παγκόσμιο ρεκόρ, πουθενά αλλού δεν έχει ξαναγίνει μια τόσο μεγάλη σειρά με ανθρώπους να φωτίσουν την πόλη και στα κάστρα άλλα τόσα άτομα που έφτιαξαν αυτή την εικόνα. Ένα προπομπό για τη χθεσινή, πάει η φωνή, γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Έτσι, σας φιλώ, σας ευχαριστώ. Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, πρωταθλητής Ελλάδος, ξανά και φέτος, ζούμου σου, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, σας χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο, bye, 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 bye.